δηλώσουν εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι και να τους χωρίσουν εκεί μετά την, το δικαστήριο και η μένα από εδώ, δε από εκεί. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι. Μισό λεπτό. Προ αυτού του επεισοδίου, μάλιστα, υπήρχε ένας άλλος ονόματι Καζάνας, ο οποίος πέρασε στρατοδικείο, δεν πήρε και καταδικάστηκε εις θάνατο. Δεν το θυμάστε αυτό? Ναι, 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 ναι. Δεν εκτελέστηκε. Μάλιστα. Και ο Παπαδόπουλος έλεγε στον οδηγό του, στρατιώτη, και σε άλλους, είσαι ρε σαν τον Καζάνα, παλικάρι. Μάλιστα. Ο ίδιος ο Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Μετά έχει πει, εγώ ήμουν οδηγός. Μάλιστα. Α, είσαι λεάντρας ρε σαν τον Καζάνα. Δηλαδή ο Παπαδόπουλος μεταχειριζόταν του Καζάνα του αντιρρησία που έφτασε στο στρατοδικείο να καταδικάστηκε εις θάνατον, αλλά δεν εκτελέστηκε. Είχε δοθεί, τότε δεν θυμάμαι τι χάρη είχε δοθεί, πανεξέταση έγινε, δεν τον εκτελέσαν τον Καζάνα. Και αυτόν τον σκοτώσανε. Ε, τώρα... Αλλά λέει εδώ τον σκοτώσανε από το ξύλο. Και τον ντύσανε σε ραφαντάρο και τον κουβαλήσαν στο τρένο και τον πετάξαν από το τρένο για να πει, για να φανεί ότι αυτοκτόνησε. Αυτοκτόνησε ο ίδιος. Μάλιστα. Δεν χρειαζόταν βοήθους, όπως δεν χρειάστηκε βοηθό για να αυτοκτονήσει και το κοριτσάκι που κάπνιζε στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε. Μάλιστα. Αυτό που μου το θίξατε τώρα, σας δίνω αυτές τις εξηγήσεις. Μάλιστα. Με άλλα λόγια λοιπόν, εσείς ως αξιωματούχος οργάνωσης λέτε ότι οι πληροφορίες που βεβαίως φτάνουν... Είχαμε τότε. Μισό λεπτό. Οι οποίες έρχονται στα ανώτατα αξιωματούχα, όπως είστε εσείς, και έρχονται από τους στρατιώτες που ήταν μαζί του. Δηλαδή αυτοί σας πληροφόρησαν. Ε, οπωσδήποτε αυτοί πληροφόρησαν. Σας πληροφόρησαν. Αυτούς λοιπόν που τους επισκέπτονταν. Γιατί επισκεπτόμασταν κι εμείς φυλακισμένους, ναι, αλλά δεν μπορούσαμε να περιτρέχουμε τον ολλανδικό χώρο να επισκεπτόμεθα όλους τους φυλακισμένους αντιρρησίες. Ναι, ναι. Εγώ επισκεπτόμουν στην Κασάνδρα ορισμένους. Ναι, ναι. Ορισμένα παλικαράκια. Μάλιστα. Τότε με την επιστράτευση. Μάλιστα. Είχε συλληφθεί και ο γαμπρός μου. Μάλιστα. Ο γαμπρός μου τα καταγαπεί τον Περοντόπλο και έφυγε. Μάλιστα. Ο άλλος κρύφτηκε. Μάλιστα. Και τότε δημιουργούνταν και άλλα μεταξύ των οπαδών. Άμα έχεις κρυμμένο το γαμπρό σου και έρθει η αστυνομία και συζητήσει, θα πεις είναι μέσα. Και εγώ τους ρωτούσα τι θα πείτε. Λέει θα πω δεν είναι μέσα. Ο Χριστός όμως έλεγε ψέματα. Αυτό λέει δεν είναι ψέμα. Όταν πήγαν και ζητούσαν τον Χριστό, δεν ρωτούσανε ποιος είναι και λέει εγώ είμαι, αφήστε αυτούς. Βγήκε ο Χριστός μόνος του. Πώς θα τον κρύψεις μέσα αφού είσαι άτομο της αληθείας, τους έλεγα εγώ. Και έβγαιναν οι μισθοφόροι, οι επίσκοποι περιοχής αυτοί, οι οποίοι υπάγει της εταιρείας, και τα μπερδεύαν, όχι γιατί, επειδή και διότι δηλαδή, αφενός μεν και αφετέρου δε συνάμα δε γιαούρτ για πτή. Να μην πούμε ότι είναι μέσα ο αδερφός μας, γιατί προδίδουμε. Δηλαδή εσκεμμένο ψέμα. Θέλω να πω για το ζήτημα της αλήθειας, που είναι ο παδί της αλήθειας. Πώς είναι η σκοπιμότητα και η καιροσκοπία. Εμένα με λένε ρίζο και όπως θέλω το γυρίζω. Μάλιστα. Λοιπόν, εσάς έφτασαν στην, οι πληροφορίες στη δική σας την ιεραρχία εκεί, ότι ο άνθρωπος αυτός πιέστηκε από τους άλλους. Δεν πιέστηκε για να αυτοκτονήσει, όχι, κύριε, όχι. Χούντα. Πιέστηκε συνειδησιακά. Συνειδησιακά. Αυτά είναι, δηλαδή, είναι... Δεν χρειάζεται εξήγηση. Αυτά είναι φανερά. Όταν καταπιεστείς τη συνείδησή σου και δεν έχεις γνώση και επιχειρηματολογία, αισθάνεσαι ενοχές. Ναι, κατάλαβα. Οπότε έρχεται σε διέξοδο το άτομο. Τώρα εμένα μπορεί να με φέρω στο επίπεδο να αυτοκτονήσω. Ποιος? Μάλιστα. Ο Παπαδρέου για ο Μητσοτάκης, για ο Ρώσερ, για ο Πατριάρχης, να με κάνει αυτοκτονήσω εμένα τώρα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Για συνείδηση. Μισό λεπτό. Κοιτάξτε κάτι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εδώ εσείς αφήνετε να εννοηθεί ότι ο άνθρωπος αυτός πιέστηκε συνειδησιακά, έτσι, αυτό δεν λέτε? Δεν αφήνω να εννοηθεί, το λέγω ευθαρσώς. Ναι, άμα το λέτε, έχουμε... Συνήθως έτσι γίνεται όταν μέσα από τη μάζα. Έχουμε ηθική αυτουργία σε έγκλημα εδώ. Αυτό καλά, ποιος θα ενδιαφερθεί, κύριε Γούντα? Μισό λεπτό, κύριε. Κοιμούνται όλοι τον ύπνο του δικαίου. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εν πάση περιπτώσει, εσείς δηλώνετε εδώ. Αφήστε να τα πούμε κι άμα έχουν οι φύλακες τη γνώση, ας επιληφθούν. Μισό λεπτό. Εσείς λέτε λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι εγώ καταθέτω εδώ στην εκπομπή αυτή πως αυτός ο στρατιώτης αυτοκτόνησε. Εντάξει. Από πληροφορίες τις οποίες είχατε από πρώτη πηγή. Μην το πιάνετε αυτό το πράγμα, δεν.
Εδώ πέρα τα πάντα έχουν διαλυθεί, γι' αυτό θα ενδιαφερθούν. Υπάρχουν άλλα πρόσφατα γεγονότα. Για πέστε μας ένα. Χειρότερα. Για πέστε μας ένα. Το μη κερδοσκοπικό της εταιρείας. Αυτό, έχουν γίνει άλλα πράγματα, εγκλήματα. Για πέστε μας ένα. Ποιο να πρωτοπώ με τη σειρά. Πέστε ένα. Έχω να σας πω όλο, εγώ ήρθα να σας πω ποια είναι αυτή η οργάνωση. Και εσείς με απασχολείτε σε κατατόπους επιμέρους 1-2 ζητήματα. Ο χρόνος θα τελειώσει λίγο, κύριο. Ναι, αλλά άλλο θέλω να πω. Εμείς αυτή τη στιγμή... Να ενδιαφερθεί η δικαιοσύνη. Μισό λεπτό. Άσε, κύριε Χούντα. Ακούστε, δεν έχω τέτοια πρόθεση και τέτοιο σκοπό. Απλώς... Ρημαδιό τα πάντα γίνανε εδώ. Ακούστε. Άκανα κουλουρτζία, του πιάσουν έξω, του βάλουν φυλακή. Μισό λεπτό. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Γιατί δεν έχει άδεια. Ακούστε, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Δεν μπορούμε εμείς από αυτή την εκπομπή να διασύρουμε κανέναν. Καμία αρχή. Εγώ προκαλώ όμως. Όχι, δεν είναι, αυτό είναι θέμα δικό σας. Εδώ είστε φιλοξενούμενος και θέλω να απαντήσετε στα συγκεκριμένα ερωτήματα που κάνω εγώ. Ναι. Αυτό πάει το ερώτημα, μας απαντήσατε ότι εδώ πρόκειται περί αυτοκτονίας και όχι περί εγκλήματος. Όχι. Κακώς λοιπόν εσείς ως αξιωματούχος οργάνωσης τότε, έτσι, έχετε βέβαια εσείς αποχωρήσει. Κακώς λοιπόν έγινε αυτή η δημοσίευση και ανεγράφησαν αυτά τα ψευδή στοιχεία εδώ για την δολοφονία του στρατιώτη, αφού εσείς ισχυρίζεστε ότι αυτά τα γράψαν 93-94. Μάλιστα. Και θέλησαν βάσει αυτού του εντύπου να δημαγωγήσουν και από την τηλεόραση συναφώς μετά του κυρίου Τράγκα σε τρεις εκπομπές. Μισό λεπτό, κύριε, μισό λεπτό. Να προχωρήσω σε μια άλλη ερώτηση. Πείτε μου, αυτό ήταν το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα που έθιξα εγώ στην αρχή της εκπομπής, στην εισαγωγή, είναι κάποιος ο οποίος έχει αλλάξει άποψη για τη θρησκευτική του συνείδηση. Ναι. Αλλάζει δρόμο δηλαδή. Από τη δική μας την πλευρά, χριστιανή ορθόδοξη, κανείς δεν έχει ποτέ ενοχλήσει κάποιον που θέλει να γίνει, ξέρω εγώ, μουσουλμάνος. Ασφαλώς. Να πιστεύεις ότι θέλεις. Μπράβο. Αλλά είναι δικά σου για σένα. Μισό λεπτό. Κανείς στο χώρο, και το ξέρετε καλά, και όλοι το γνωρίζουν, δεν πιέζει κανέναν για την αλλαγή, έτσι, ασφαλώς, της θρησκευτικής του πίστης. Στη δική σας την οργάνωση, μάλλον που είσαστε πρότασης προηγουμένως, έτσι, τέος, αξιωματούχος, τι γίνεται όταν κάποιος αντιρρησία συνείδησης πια, από την άλλη πλευρά, θέλει να αποχωρήσει των γραμμών των μαρτύρων του Ιεχωβά, να μου απαντήσετε. Τα έχω γραμμένα μες στο βιβλίο, να σας διαβάσω τι λέει η σκοπιά, η γραμμή. Η γραμμή. Ορίστε. Υπάρχουν θέματα, ναι, κατέγκληση εξιδίας αντιλήψεως και θέματα γραπτά για έγκληση. Απαντήστε μου σε αυτό. Σε αυτό λέγει η σκοπιά, η οποία είναι το κύριο όργανο της εταιρείας. Οι αποστάτες περιλαμβάνονται σε εκείνους που δείχνουν το μίσος τους για τον Ιεχωβά, στασιάζοντας εναντίον του. Σε βάζει επίμαχο ότι αν φύγεις με το Θεό τάβαλες, και ένας ο οποίος είναι ανίδεος και είναι σύρεται έρμεο των ειδηγιών της οργάνωσης. Αυτό όμως γίνεται όταν πια εστερνιστεί τη χριστοειδή προσωπικότητα που το εμφύτευσαν. Πού να πάει ο άνθρωπος? Και τους υποδεικνύουν κατά καιρούς, όχι βέβαια όλους, αλλά επειδή υπάρχει ένας, δύο, τρεις μέσα στην ομίγυρη της Αγέλης, βγαίνει σκοπίμως ο πρεσβύτερος παροτρινόμενος να βάλει τάξη. Γιατί δεν λένε ένα μήλο σάπιο μες στο καλάθι, σαπίζουν και τα άλλα μήλα. Κατά κόρον το χρησιμοποιεί αυτό το παράδειγμα η εταιρεία. Λέει τώρα προς αυτούς: όποιος θέλει να μιλάει αλλιώς και δεν εστερνίζεται την οδηγία της, του πιστού και φρόνιμου δούλου που διοχετεύεται μέσω του περιοδικού Σκοπιά, λέγεται αποστάτης. Αυτός, για να μην μολύνει και τους άλλους αδερφούς, αν δεν τον αρέσει να φύγει. Ποιος θα φύγει? Μπορεί να γελάσει και ο άνθρωπος να είπε τίποτα. Μπορεί να ήθελε να κάνει κάποιο ερώτημα το οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται μέσα στην οδηγητική της διακονίας. Αρχίζουν τα επιπτερόεντα. Αρχίζουν οι ίντρικες. Ο ένας φοβάται τον άλλον. Ο χαφιεδισμός, ο ανταγωνισμός
της αφιέσεως, η προβολή ποιος θα απαντήσει πιο καλά, το γλύψιμο των πρεσβυτέρων και των επισκόπων περιοχής να χρηματίζονται από τους φτωχούς, για να έχει καλή εκτίμηση η προσωπικότητα του τάδε οπαδού. Αδερφέ, σας πάω με το αυτοκίνητό μου, να σας πάω εκεί, να τον πάει παπούτσια, τον πάει ρούχα, το σκεβρελέ αυτό να. Εφτάνει το σημείο κάποτε το άτομο αυτό να πει και μια κουβέντα. Πέφτει στην αντίληψη, γιατί ο πλαϊνός τον πρόδωσε. Και μάνα και μπαμπάς και αδερφός και αδερφή, ό,τι και να είναι, κατά σάρκα. Τότε αρχίζει η απειλή, η έμεση. Όποιον δεν του αρέσει, να φύγει. Ποιος να κουνηθεί από τη θέση του? Να του σύρουνε τα σούρμενα από πίσω. Και να μην μπορεί να εισρυθαρθεί σε αντιδικία. Γι' αυτό κάνω μια παρένθεση. Γιατί να μην φύγει, αφού του λένε φύγει, γιατί να μην φύγει? Πού θα πάει? Στην πόρνη τη θρησκεία των χριστιανών. Το λέει εδώ τα βιβλία τους. Τι λέει? Εγώ είχα... Τι λέει? Ο διάβολος έχει βεβαίως και άλλες θρησκείες, τον οποίον απατά, δια των οποίων απατά τον λαών. Τον καλό των λαών, τον original, που είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, τον απατά ο σατανάς με άλλες θρησκείες, και οι οποίοι αποτελούν μέρος της οργανώσεώς του, και οι άλλες θρησκείες είναι του διαβόλου, είναι μέρος. Αλλά ο καλούμενος χριστιανισμός είναι η κυριοτέρατη αυτή την οποία χρησιμοποιούν τα πρωτεύοντα έθνη της γης. Είναι του σατανά όργανο ο χριστιανισμός. Θα φύγετε από την οργάνωση του Ιεχουβά και θα πάτε πάλι στο διάβολο? Καλά του είπε ο Απόστολος Πέτρος, ο χείρος λουστής επέστρεψε εις το βόρβορο, και ο χείρον επέστρεψε εις το εαυτόν ξέρασμα. Αμάν, πώς να φύγω? Και ακούει τώρα, είναι και δύο. Πού να πάμε, αδερφέ, πού να πάμε? Φεύγοντας από τη θρησκεία την Ορθόδοξη, όπου ήτανε, μπήκε σε αυτούς, κατηγορούσε αυτή τη θρησκεία που ήτανε πρώτα. Πού να πάει τώρα? Βλέπετε η μεθόδευση πως ασκείται ο προσελητισμός? Φεύγοντας από αυτή τη θρησκεία μετά, αν αντιληφθεί την απάτη, να μην μπορεί να πάει πουθενά. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει φαγωθεί όλη του η θεά ουσία, και όταν φύγει από εδώ μέσα δεν θέλει να ακούσει για δεόπια, γιατί υπέφερε τα πάντα. Μάλιστα. Πέστε μου κάτι άλλο, εις το θέμα αυτό της μετάγγισης, το οποίο είχαμε θίξει και είχαμε πει ότι κάποια στιγμή όταν θα ξανάρθετε για αυτές τις αποδείξεις και τα στοιχεία θα μας δώσετε κάποιες απαντήσεις. Σε ποιο σημείο βρίσκεται τώρα το θέμα αυτό, ύστερα από όλα όσα έχουν προηγηθεί? Σε σημείο δηλαδή μέσα στην οργάνωση, ναι, μέσα. Ή κοινωνικός, ποινικός? Μέσα στην οργάνωση. Α, εξακολουθεί. Εξακολουθεί. Βεβαίως, αφού έχουμε τον κύριο Πιστοφίδη, μεγάλο χειρουργό, ερευνητή, με τον κύριο Καρατσουγυράκη, μυστακοφόρους σταλινικούς. Αυτοί έχουν πελάτες. Και μια μέρα έβαλα κάποιον. Και εγώ άκουγα στο τηλέφωνο. Αυτά εμείς δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε. Δεν τα αντιλαμβάνεστε? Όχι, πώς καθόλου. Να τα πω. Λέω το εξής. Αυτοί οι άνθρωποι τι είναι, γιατροί? Γιατροί είναι. Γιατροί. Πέστε μου, είναι δύο γιατροί. Ο ένας είναι χειρουργός και ο άλλος είναι παθολόγος. Μάρτυρες του Ιεχωβά. Βεβαίως. Μάλιστα. Ωραία. Και είναι ο ένας, διώκεται συνέχεια. Μισό λεπτό. Είναι μάρτυρες του Ιεχωβά, δύο γιατροί. Ναι. Αφήστε τους αυτούς. Εγώ λέω στην οργάνωση σήμερα το θέμα της μετάγγισης πώς αντιμετωπίζετε. Δηλαδή η οργάνωση προσανατολίζεται προς μια κατεύθυνση που να σιγά σιγά απαγκιστρωθεί από αυτή τη θέση. Έχει αντιληφθεί η οργάνωση ότι αυτή η θέση είναι λάθος? Εντάξει, αυτές είναι γραμμές mm-hmm. που το απαγκιστρωθεί. Mm-hmm. Πολλές φορές ένας ψαράς όταν έχει πολλά αγκίστρια, mm-hmm. καμιά φορά ρίχνει το αγκίστριο, αλλά πιάνει και αυτός μαζί. Μάλιστα. Αυτοί έχουν πάθει για δουλειά τώρα. Και επειδή η εταιρεία αντιλήφθηκε ότι τώρα άρχισε ο καιρός του Ναδύρ. Μάλιστα. Τώρα τι γίνεται? Τώρα με συγκοινωνούν τα δοχεία, προσπαθεί να επικρατήσει την κατάσταση. Ιδιαίτερα στον ελλαδικό χώρο. Ναι, τι γίνεται τώρα με αυτό το θέμα? Τι γίνεται τώρα, βγάζουμε άλλες παραθρησκευτικές οργανώσεις.
βουντού, μουντού, σουντού, κουντού. Άλλο λέω, επ' αυτού του θέματος έχει άποψη αυτό σήμερα. Θα παραμείνει. Θα παραμείνει. Ο Γέγραφα, Γέγραφα είναι. Μάλιστα. Ο Ιεχωβά δεν κάνει λάθος. Ναι, ναι. Αλλά όποτε θέλει ο Ιεχωβά τα κάνει τζάμια. Μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί μπορεί αύριο να έρθει νέο φως. Γιατί μετάγγιση με το παλιό φως δεν υπήρχε. Ναι, ναι. Κάναν μετάγγιση. Ναι. Πηγαίνανε και στο στρατό. Λάβανε μέρος και στους πολέμους. Παλαιότερα. Παλαιότερα. Ναι. Αλλά κατόπιν συνισταμένη στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ο Ρόδερφορ όταν προκάλεσε τον Χίτλερ, έχω και την επιστολή του Ρόδερφορ εδώ πέρα μέσα, ναι, τον απείλησε ανοιχτά. Ναι. Θα σε καταστρέψει ο Ιεχωβά. Είπε το Χίτλερ ο Ρόδερφορ από την Αμερική. Γιατί ο Ρόσερ πήγε στη Γερμανία να κηρύξει το Ευαγγέλιο με το θέμα σιωνισμός και προφητεία. Αυτά αγαπητοί μου οπαδοί, στο βιβλίο του έτους 1983 δεν τα βρείτε. Το έχετε στα χέρια σας, αλλά ποιος από εσάς τα διαβάζει. Γι' αυτό βγαίνει ο Δεδότσης, ψέματα, δεν μας εκφράζει αυτό. Κύριε Δεδότση, ήταν Εβραίοι ο Ρόσερ, όχι, όχι. Καλά, ποιος το λέει. Το είπε η Βραδινή, τρέχα γύρευε. Άρα τα μπούρσε σε μενταγά. Εγώ όμως έλα κύριε Δεδότση, να σε πω αν ήταν Εβραίος ο Ρόσελ και ο Ρόδερφορ και ο μπαμπάς του, ο Ιωσήφ και η Ελίζα, η μάνα του. Για να προχωρήσουμε στην ερώτηση αυτή που σας έκανα. Να μου απαντήσετε. Τα μέτρα τα οποία έχουν σήμερα ληφθεί δεν έχουν... Πρέπει προβάσει. Να μην κάνετε μετάγγιση, αλλά τι γίνεται τώρα. Mm-hmm. Μετάγγιση το λέει ο Ιεχωβά. Είχα φέρει και ένα δείγμα από την Αμερική και το είδατε. Μάλιστα. Τι έλεγε ένας πρωτάτος. Εμείς και εμείς και του γαμπρού οι συγγενείς γραβατωμένος, ναι, ναι, ούσεις και προσικούσεις. Ναι. Ναι. Αλλά τι έλεγε ο Φράς μετά που ήταν μέσα στο κυβερνών σώμα. Μάλιστα. Το έγκλημα αυτό. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει. Όπως εδώ ο κύριος Ρέπας έλεγε στον κύριο Τράγκα του μονολόγου συζήτηση, όπως οι δυο μας. Ναι. Εγώ όμως προκαλώ να έρθουν. Μάλιστα. Να αντιπαρατηθούν. Ξέρετε τι λένε. Ο κύριος Βακύπουλος δεν είναι άνθρωπος για διάλογο. Με ποιους κάνουν διάλογο? Και να σε πω κύριε Χούντα, γιατί πολλοί μπερδέψαν σήμερα, πολλοί δημοσιογράφοι για συγχύζουν τη μάζα. Φασισμός, αυτή η πιπίλα την είχαν πρώτα οι κομμουνιστέ. Φασίστας είσαι. Σήμερα ακούς τον καθέναν, άμα δεν συμφωνείς με τη γνώμη του, να σε λέει κατάλαβα είσαι φασίστας. Ωραία καταμπέλα. Και έτσι βλέπουμε, για να εξετάσουμε τον ορισμό όμως της λέξεως φασίστας, που στηρίζεται στην περιφρόνηση. Έτσι λοιπόν, όταν περιφρονείς κάποιον άλλον και δεν κάνεις διάλογο, είσαι καραμπινάτος εσύ ο φασίστας. Γιατί ό,τι έχεις, μπορεί ο άλλος να μιλάει πιο έντονα, πιο ταραγμένα. Εσύ ο μιλήχιος, ο παγαδάτος, συνέστησέ του, σε παρακαλώ πιο σιγά και πολλές φορές και μαζί. Εγώ ανίσταμαι και εσύ με βάζεις στην τάξη. Δεν πειθαρχώ. Μπορεί να είναι και η ομιλία μου, χαρακτήρας μου, να μιλώ φωναχτά. Αυτό θα παρεξηγηθεί με σκοπιμότητα για να εκτρέψεις το νόημα της συζητήσεως. Εναπόθεση τα επιχειρήματά σου στο διάλογο με τον ίδιο φόντο. Και ένας εισηγητής να βάζει τάξη στην ομιλία. Για να δούμε εκείνα που έλεγες μετά του στιχουργού του κυρίου Μάκη Πόγκα. Κύριε Παναγιώπουλε, εμείς, εγώ με τρία συντριπτικά κατάγματα δεν έκανα μετάγγιση. Τον αδερφό σου όμως, γιατί τον άφησες και πέθανε χωρίς μετάγγιση αίματος όταν έπαθε το αυτοκινητιστικό δυστύχημα, τον Γιώργο? Βακύπουλο, βέβαια δεν θέλετε να μιλήσετε. Γιατί ήμασταν τα τσιμιτσικότσι. Με τον κύριο Χούντα μπορείτε να κάνετε διάλογο και να λέτε ό,τι μπαρμπούτσα να θέλετε. Εδώ! Εδώ με στο βιβλίο όλα αναφέρονται. Κάνατε αγωγές 25 και ζητάτε 350 εκατομμύρια. Γνωρίζοντας ότι δεν έχω φράγκο. Νομίσατε ότι θα σας ακολουθήσω στην περιπέτεια. Ελάτε να πάρετε τα λεφτά. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει μία. Λοιπόν, φυλακή να με βάλετε. Κύριε Βακύπουλε. Επιχειρήστε το. Κύριε Βακύπουλε. Αλλά προσέξτε. Κοιτάξτε κάτι. Κατά το δοκούν των χριστιανών. Να σας πω κάτι. Ο Χριστός έλεγε, όταν σε ραπίσουν από δεξιά, γύρνα και από τα αριστερά. Εγώ ας πούμε ότι είμαι δημαγωγός. Ψεύτης και υβριστής. Γιατί ο Χριστός από το Σταυρό είπε τους σταυρωτές του άφες αυτής ουγαρίδας η τυπιούση. Και εγώ μπορεί να τους βρίζω. Διότι ο Χριστός είπε
Όποιος θέλει να ζήσει σε Χριστό θέλει διωχθεί. Ας πούμε κι εγώ ότι είμαι ένας από τους διώκτες τους. Γιατί με κουβαλάν στα δικαστήρια. Μισό λεπτό, κοιτάξτε εδώ. Δεν το λέω για ίκτο. Όχι. Σε ρέκακα το λέω αυτό. Κοιτάξτε κάτι. Εδώ πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και οι δυο μας απόψε ότι κάνουμε μία συζήτηση η οποία έχει σχέση με συγκεκριμένες ερωτήσεις που σας έχω υποβάλει. Δεν πρέπει να μας αφορά η προηγούμενη συζήτηση σας από τηλεοράσεως και δεν νομίζω ότι είναι και από πλευράς δεοντολογίας. Δεοντολογικά. Όχι, να αναφερθούμε σε γεγονότα και πράγματα τα οποία ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Έξω από το, από τη δική μας την εκπομπή. Ναι, αλλά ξέρετε τι συμβαίνει, κύριε Χούντα. Ένας που τον έχουν κάψει με ζυματιστό νερό. Ναι, κοιτάξτε, καταλαβαίνω. Μπορεί να μιλάει, αλλά κάπου θα κάνει. Οχ, πονάει και το χέρι μου, κύριε Χούντα. Συμφωνεί. Και ώρες θα λέτε, σταμάτα πια να πονάς. Είσαστε ο πόνος. Είσαστε πολύ παραστατικός. Εγώ ο πόνος. Ακούστε κάτι. Ναι. Εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει είναι η ουσία σε αυτή τη συζήτηση. Την ουσία τη λέμε, παρεμφερός με τον πόνο. Μισό αυτό. Εμείς λοιπόν χάνουμε χρόνο όμως, αναφερόμενοι σε άλλες καταστάσεις οι οποίες έχουν προηγηθεί και που εσείς αναφέρεστε συνεχώς. Παρόλο ότι εγώ προσπαθώ να σας μάθει και το κοινό της Ελλάδος όμως τι συμβαίνει. Κοιτάξτε, για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε και την αντίθετη. Τις δραστηριότητες. Την αντίθετη πλευρά. Φυγωδική αντίθετη πλευρά. Μισό λεπτό. Πρέπει να έχουμε και την αντίθετη πλευρά. Εφόσον δεν την έχουμε, δεν μπορούμε να αναφερόμαστε σε γεγονότα. Δηλαδή αυτό είναι ηθικό σας. Συγγνώμη κύριε Χούντα. Διαφωνώ μαζί σας και θα μου επιτρέψετε. Έχετε πάρει μια γραμμή εσείς οι δημοσιογράφοι. Ένα αιτιολογικό το οποίο δεν μπορώ να το παραδεχτώ εγώ. Επειδή δεν έρχεται ο Τάδε, μην αναφέρεστε τελεία, στο Τάδε. Τελεία. Όταν υπάρχουν καταγγελίες. Τελεία. Εσείς οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν είσαστε όλοι οι ίδιοι. Εντάξει. Όταν λέτε λοιπόν εσείς οι δημοσιογράφοι, δεν είμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι. Είμαστε καθένας χωριστά. Μπράβο. Τελειώσαμε. Ωραία. Λοιπόν, άρα εγώ λοιπόν, σας είπα. Δεν σας παρακαλώ. Σας είπα εγώ εσείς οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Όχι. Λοιπόν, είπατε. Δεν θέλω να ακούσω τη λέξη εσείς οι δημοσιογράφοι. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Ασφαλώς. Και όλοι ίσοι. Ασφαλώς. Εσείς μιλάτε ίσοι. Μαζί μου. Ναι. Εντάξει. Υπάρχει όμως επί του θέματος. Υπάρχει όμως η άποψη και η γραμμή. Δεν με ενδιαφέρει. Τα βλέπουμε στα κανάλια. Ακούστε. Αυτά μας. Σας παρακαλώ. Ας τους ακροατάς. Δεν υπάρχει γραμμή. Σε μένα δεν υπάρχει γραμμή. Γιατί δεν επιβάλλουν την κυρώση σε αυτό. Δεν με ενδιαφέρει. Εμάς όμως μας πληγώνουν. Σας παρακαλώ. Είμαστε ακροατέ. Κοιτάξτε, είμαι υποχρεωμένος να σέβομαι τον καλεσμένο μου. Λοιπόν, σας παρακαλώ να έρθουμε σε μια τέλος πάντων συνεννόηση. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν είναι εσείς οι δημοσιογράφοι, δεν είναι αυτά τα οποία λέτε, δεν ισχύουν για μένα. Εντάξει, εγώ είμαι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, σας υποδέχτηκα ευγενικά, σας ακούω και θέλω μέσα στο χώρο αυτό όπως είμαστε να διατηρήσουμε κάποιες αρχές. Να τις ακολουθήσουμε. Νομίζω ότι έτσι. Τηρήθηκαν οι αρχές. Όχι, εντάξει. Έστω και σχετικά. Σχετικά ναι. Αλλά όχι απόλυτα. Δεν μπορεί να λοιπόν, είμαι εκπαιδευμένος από σεμινάριο. Σας παρακαλώ, δεν είπα ότι είστε εκπαιδευμένος. Είμαι ελεύθερος ομιλητής. Το σέβομαι. Και γι' αυτό και σας αφήνω να πείτε αυτά που θέλετε να πείτε. Αλλά θέλω να μου απαντήσετε σε αυτά τα τρία θέματα. Έθεσα από την αρχή, μας αφορά σε αυτή την εκπομπή, το θέμα του εγκλήματος για το οποίο κατηγορήθηκε η στρατιωτική κυβέρνηση της Ελλάδας. Εχούντα ήταν εκεί. Τώρα έχουμε δημοκρατία. Μπορείς ελεύθερα να κατηγοράς μετά χρόνια. Παρεκτρέπεστε συνεχώς, δεν θέλετε. Δεν παρεκτρέπομαι, αφού μην το θέτετε έτσι που έτσι πρέπει να απαντήσω. Δεν θέλετε να. Έτσι αισθάνομαι να εκφραστώ. Δεν θέλετε να ακολουθήσετε. Τώρα, δριός πεσούζης, πας ανήρ ξυλεύεται. Δεν θέλετε να ακολουθήσετε τις αρχές της εκπομπής. Δεν πειράζει. Λοιπόν, επανέρχομαι. Το στρατιωτικό καθεστώς αυτό, στα 1971, κατηγορείται για την δολοφονία ενός μάρτυρα του Ιεχωβά. Έρχεστε εσείς σήμερα αξιωματούχος ανώτατος των μαρτύρων. Μπορεί να με βγάλουν και χουντικό τώρα εμένα δηλαδή. Έρχεστε εσείς και δηλώνετε σήμερα ότι αυτό δεν είναι έγκλημα το οποίο διέπραξε το στρατιωτικό καθεστώς του 71, αλλά ο άνθρωπος αυτός αυτοκτόνησε καθώς οι πληροφορίες των μαρτύρων του Ιεχωβά έφτασαν στα ανώτατα αξιώματά σας. Δηλαδή, τον κοροϊδέψαμε, τον κοροϊδέψαμε, σαλτάρισε. Αυτό είπατε εδώ. Το ίδιο συμβαίνει είναι σήμερα διαχρονικά από αυτό τότε. Αυτό είναι ένα το κρατούμε. Και πάντοτε. Ωραία. Και στη Μαλάου ή στη Δίωξη τα ίδια έγιναν. Το δεύτερο. Όσον αφορά την άρνηση των πρώην ομοθρήσκων σας να αρνούνται τη στράτευση.
Είναι το δεύτερο σημείο και το τρίτο είναι η μετάγγιση αίματος, το οποίο βεβαίως στήξαμε και τότε και ξαναλέμε και πάλι σήμερα. Δηλαδή η αρχή είναι όσο ένας πολίτης δέχεται να έχει την ελληνική ηθαγένεια, δέχεται να είναι πολίτης αυτής της χώρας, εντάξει, ανεξαρτήτως, γιατί αναφερόσαστε στην παράγραφο του συντάγματος τη σχετική. Αυτό σημαίνει, επειδή είχαμε και πρόσφατα μία εθνική γιορτή μεγάλη, μιλάω για την 28η Οκτωβρίου, και κάναμε και ένα μικρό αφιέρωμα εδώ στο σταθμό και είπαμε ότι ούτως ή άλλως μέσα στο πλαίσιο αυτό το διεθνιστικό και εν πάση περιπτώσει ξεκινώντας από αυτή την περίοδο του 40-38-36 με ό,τι προηγήθηκε του πολέμου, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, είμαστε υποχρεωμένοι και το πράξαμε, όχι εμείς, οι γονείς μας, οι παππούδες μας, για τους άλλους δηλαδή από τους εμάς γονείς, να προασπίσουμε αυτό που λέμε τη εδαφική αικαιρεότητα της χώρας. Εδαφική αικαιρεότητα. Σωστό. Και αυτό και πράξαμε. Ήσασταν σουβινιστές δηλαδή. Και γι' αυτό, όχι, ήταν υποχρέωσή μας. Σας μιλώ κατά την άποψη αυτό, της οργάνωσης. Αφήστε κύριε, αυτό λέει ο καταστατικός χάρτης της χώρας, δηλαδή το σύνταγμά μας, κακό καλό, ένα σύνταγμα που πολλές φορές το διορθώνουμε, άλλες φορές το χαλάμε, πάση περιπτώσει, είναι το Ευαγγέλιο της πολιτικής συμπεριφοράς. Από εκεί και πέρα, ακολουθώντας λοιπόν αυτό, οι παππούδες και οι πατεράδες μας πρόσπισαν το έδαφος της χώρας σε εκείνη την πολύ άσχημη περίοδο για την διεθνή κοινότητα. Έρχομαι λοιπόν να πω ότι οι πρώην ομοειδιάτες, ως ομοθρησκοί σας, πώς θέλετε πέστε το, αρνούνται τι να προασπίσουν το έδαφος αυτής της χώρας, το οποίο πατάνε. Εμάς, η άλλη πλευρά, είμαστε τελείως αντίθετοι προς αυτές τις θέσεις, έτσι. Εσείς. Ναι, κύριε. Προσωπικά. Γιατί προσωπικά. Ή εθνικά είστε αντίθετοι. Τι εννοείται εθνικά είμαι αντίθετοι. Λέτε, κύριε Χούντα, λέτε, είμαστε αντίθετοι. Και λέω, από προσωπικά, ατομικά είστε αντίθετοι. Στο πληθυντικό που λέτε, είναι δηλαδή οι υπεύθυνοι της πολιτείας, είστε αντίθετοι. Ακούστε λοιπόν κάτι. Στο δημοσιογραφικό. Για να σας απαντήσω. Θα σας πω. Είναι το ερώτημά σας απλό. Δεν λέω απλοϊκό, λέω απλό. Στο δημοσιογραφικό λόγο, αυτόν που εμείς θέλουμε να χρησιμοποιούμε, δεν αναφέρεται κανείς στο άτομό του λέγοντας εγώ. Η λέξη εγώ είναι απαγορευμένη από τον τηλεοπτικό, τον δημοσιογραφικό λόγο. Δεν επιτρέπεται. Είναι μια άλλη σχολή αυτή, όπως θέλετε. Όταν ναι. λέμε λοιπόν εμείς, εννοούμε εγώ. Αλλά το λέμε για λόγους καλής συμπεριφοράς, θέσης και όχι εγωιστικές τάσεις προς το σεβαστό τηλεοπτικό κοινό. Αυτό είναι όλο. Ωραία. Είμαι σαφής. Κατάλαβα. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ όμως επειδή δεν έχω είναι τρόπο συμπεριφοράς. Την προσήκουσα παιδεία. Δεν είπα αυτό. Ναι, ερμηνεύω, δεν μπορώ να αντιληφθώ το εμείς. Ερμηνεύω κύριε. Είναι σύμφωνα με το διοντολογικό τρόπο μεταφοράς του λόγου στο κανάλι. Ερμηνεύω κύριε αυτές τις αρχές που έχουμε εμείς και τις οποίες δεν είστε υποχρεωμένος να γνωρίζετε. Δεν είναι θέμα ότι δεν γνωρίζετε. Απλώς... Εμείς μάθαμε, τώρα λέγω εγώ, συμπεριλαμβάνοντας και τους άλλους γαβριάδες μετεμού. Εμείς μάθαμε το εμείς να συνυπολογίζεται και η αρρωγή. Ωραία. Εμείς λοιπόν... Το προσωπικό θα πω εγώ, έτσι έγινε πάλι, με το εμείς σας λέω μόνο σας προσωπικά ή βάζετε στο εμείς και, τον, και την πολιτεία. Σας έδωσα την απάντηση. Να συμπήραμε, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, εσείς. Η εκπομπή έχει μια άποψη. Έτσι. Λοιπόν, η άποψή μας είναι αντιθετή προς τις δικές σας τις θέσεις. Πιστεύουμε λοιπόν ότι όταν ζεις σε ένα τέτοιο πλαίσιο, είσαι υποχρεωμένος να ακολουθείς αυτές τις αρχές. Αλλιώς παίρνεις διαβατήριο και πηγαίνεις αλλού και λες εγώ δεν συμφωνώ, γεια σας. Μάλιστα. Δεν μπορείς, εκτός εάν ηγηθείς μιας επαναστάσεως, ανατρέψεις το καθεστώς και βάλεις τις δικές σου αρχές, τις οποίες θα ακολουθήσεις εσύ και οι υπόλοιποι. Αυτά είναι δύο ξεκαθαρά πράγματα, τα οποία δεν μπορούμε να επαναλαμβάνουμε. Μπαίνω παρακάτω. Στο θέμα της μετάγγισης, το τρίτο που αναφέραμε στην εισαγωγή μας, είναι επίσης ξεκάθαρο ότι συνιστά εγκληματική πράξη η, αν θέλετε, προσπάθεια των πρώην ομοθρήσκων σας να αποτρέψουν τη μετάγγιση αίματος σε έναν ασθενή ο οποίος έχει ανάγκη για λόγους για να επιβιώσει, με συγχωρείτε, για να επιβιώσει, και αυτό είναι υποχρέωση του κοινωνικού συνόλου και της πολιτείας αυτήν την οποία εμείς σήμερα υπηρετούμε και στο πλαίσιο της οποίας αναπνέουμε, να βοηθήσει ένα μέλος της, του κοινωνικού συνόλου μέλος πάντα, για να επιβιώσει. Όλα τα άλλα, όλες οι άλλες θέσεις για μας είναι τελείως αντίθετες. Αυτή ήταν η άποψή μας εφόσον με προκαλέσατε και σας απάντησα.
Θέλω να μου πείτε για αυτή τη διαμόρφωση της Χριστοειδούς προσωπικότητος, ναι, όπως την αναφέρετε δύο κουβέντες, αν θέλετε, παρακαλώ. Ο οπαδός. Αλλά να μου το πείτε περιληπτικά. Να, περιληπτικά. Το όταν προωθείται με πατρονάρισμα οδηγιών ότι πρέπει να φέρουμε κι άλλους στην αλήθεια. Υπάρχει άλλη ενοιολογία αυτό. Ο οπαδός όμως δεν μπορεί να του συλλάβει τη σκοπιμότητα της εταιρείας. Για να σωθούν και άλλοι, του βάζει και ένα αποσπασματικό εδάφιο μέσα από τον Ιεζεκίλ, ότι εάν ο άνομος πεθάνει εν διανομή αυτού, σύ έχεις δεν μιλήσεις τον άνομο ώστε να εκτρέψεις εκ της οδού αυτής της ανόμου των άνομων, ο άνομος θέλει αποθάνει, αλλά εκ της χειρός σου θα ζητηθεί το αίμα του ανόμου τούτου. Τον καταστήνει υπεύθυνο. Δηλαδή εμένα με καθιστά υπεύθυνο η οργάνωση. Αν πεθάνεις εσύ και δεν σε μιλήσω ούτως ώστε να σε φέρω εκεί, αν πεθάνω φέρω εγώ το αίμα σου. Βλέπεις τι τους κάνει τους φουκαράδες. Μάλιστα. Και έτσι τους εξαποστέλνει. Τώρα δεν γίνεται. Αφού τον έχει εκπαιδεύσει σε χριστιανό, δημιομόρφωσε στο άτομο αυτό μια χριστοειδή προσωπικότητα. Το άτομο εστερνίστηκε Χριστό. Αλλά πώς? Ιουδαϊκό, εθνικό, Ιουδαϊκό Χριστό της Ιουδαϊκής Εκκλησίας. Όπως το λέει τα βιβλία. Μπορεί να βγει τώρα ο κύριος Ρέπας και να πει αυτός δημαγωγική είναι ψέματα. Έλα μπουρτά να σε πω αν είναι ψέματα. Όχι σε μονόλογο. Μου επιτρέπετε κύριε. Αφήστε τον κύριο Ρέπα. Ναι κύριε Χούντα, δεν είναι τα πράγματα διοντολογικής φύσεως και ευγενικής συμπεριφοράς. Εδώ κακοήθειες και ειδικοπραξίες και εγκλήματα συμβαίνουνε. Πείτε μου το εξής. Στην ΚΕΦΕ λάβατε μέτρα να ενημερωθεί όλη η Ελλάδα. Εδώ πάσα του τάφου σιγή. Γνωρίζετε ποια είναι η ΚΕΦΕ, ποια νύστη γατέρα είναι? Πολύς λόγος για μηδαμινό πρόβλημα. Εδώ είναι όλο χειρότερα του Κεφίρ και του Κέφε. Ακούστε κάτι. Με τη φωνή δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Έτσι μιλώ κύριε Χούντα, συγχώρεσέ με. Να σας πω κάτι. Ήμουνα μικροπολιτής του Καλαθιού. Πάντοτε διαφήμιζα τα εμπορεύματά μου. Μάλιστα. Όταν μιλήσω σιγά θα δεν μπορώ να έρθω σε λέξη. Ωραία. Κόβεται εδώ η φωνή. Ωραία. Δεν κάνω προσπάθεια. Έτσι μιλώ. Ωραία. Λοιπόν, συγχωρέστε με, παρακαλώ. Μακροθυμήστε και ανοιχτείτε με, παρακαλώ. Αυτή είναι η προσωπικότητά μου. Παρακαλώ, ερώτηση συγκεκριμένη. Έχετε μελετήσει τις γραφές? Έχω. Έχετε μελετήσει τις γραφές? Ασφαλώς τις έχω της μελετήσει. Της οργάνωσής σας? Όχι. Εντάξει. Τις γραφές. Έχω μελετήσει και τις γραφές της Έχω μελετήσει τη γραφή, την Αγία Γραφή, τα 66 και τα 76 βιβλία που αποτελεί την Αγία Γραφή. Και έχω γνώση, επίγνωση μετά τη συνέσεως των γραφών. Κύριε Μεσχόλια. Και προχθές μιλούσα για κάποια αποκάλυψη. Και κάποιος Ρένος Αποστολίδης έλεγε μπαρμπούτσαλα. Λεφτό, ακούστε κάτι, ακούστε κάτι. Εμείς δεν έχουμε περγαμινές, ούτε αναφέρετε τίτλους. Αλλά βάσει της γνώσεως που έχουμε, στην ανάλυση ερχόμεθα να εκθέσουμε την κλίκα του σωματείου της οργάνωσης των μαρτυρών. Μισό λεπτό, κύριε Βακύπουλε, μισό λεπτό. Εδώ λοιπόν έχετε γράψει ένα βιβλίο, Χρήστος Βακύπουλος, χιλιαστές και αρμαγεδόνες και αδιάφθοροι απατεώνες. Μάρτυρες του Ιαχωβά. Τόμος πρώτος, πρώτη έκδοση, Θεσσαλονίκη, 1994. Εντάξει. Μάλιστα. Αυτό το βιβλίο το έχετε γράψει και λέτε, και δεν το αμφισβητεί κανείς από εμάς, ότι έχετε στοιχεία, έτσι, με βάση τα οποία γράψατε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα. Ερώτηση συγκεκριμένη. Ναι. Ερώτηση συγκεκριμένη. Για αυτά τα τρία θέματα, γιατί εγώ θα γυρίσω σε αυτά, τα οποία θίξαμε εμείς στην εισαγωγή μας και για τα οποία σας έκανα ερωτήσεις. Πράγματι, δηλώσατε δημόσια, αυτά δεν υπήρχαν στις γραφές? Μην με μπερδέψετε, δεν μιλάω για την Αγία Γραφή. Γραφές, το είπα μεταφορικά. Τις γραφές δηλαδή της δικής σας οργάνωσης. Τις αρχές της, αυτά που είναι γραμμένα, τα έντυπα, αυτά εννοώ γραφές. Τα έντυπα πέστε για να μπερδεύουμε. Λέω λοιπόν, αυτές οι
θέσεις της οργάνωσης. Τα γραφόμενα της οργάνωσης. Τα γραφόμενα της οργάνωσης. Μάλιστα. Τα οποία αφορούν αυτά τα τρία θέματα που μας αφορούν εμάς. Ναι. Μετάγγιση, ναι, αρνητές συνείδησης και το έγκλημα για το οποίο μιλήσατε προηγουμένως. Και το οικονομικό, το μη κερδοσκοπικό. Και αυτό. Πείτε μου, αυτά πότε έκαναν την εμφάνισή τους στα γραπτά κείμενα της οργάνωσης? Είπατε πριν δεν υπήρχε το θέμα της μετάγγισης και της άρνησης συνείδησης. Μάλιστα. Το είπατε αυτό, κύριε? Ναι. Για πείτε μου εσείς που έχετε διαβάσει τις γραφές της οργάνωσης, τι εννοείτε με αυτό συγκεκριμένα? Κοιτάξτε, κάθε κατά καιρούς δεν έχει σημασία απόλυτη έτσι όπως τοποθετεί το ερώτημα. Για σας δεν έχει. Δηλαδή, ναι, πότε άρχισα τη μετάγγιση? Θα σας πω ένα άλλο. Πότε άρχισαν να εγκαταλείπουν τη χρήση του σταυρού? Δεν είναι δηλαδή τόσο σπουδαία τα κεκαίρια τα σημεία αυτά. Κατά καιρούς έχει προσαρμογές κοινωνικές για εντυπωσιολογισμό στο κοινό ότι αποτελεί μια εξαιρετία ομάδα original χριστιανών. Μισό λεπτό, κύριε. Η άρνηση συνείδησης, το να μην πηγαίνουν στρατιώτες οι μάρτυρες του Ιαχωβά, υπήρχε από την αρχή? Όχι. Δηλαδή τι? Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο όλοι πήγανε. Μετά τι έγινε? Μετά άρχισε κάποιο άλλο για να δημιουργηθεί εξαιρετία κατάσταση διώξεως. Κύριε, είπατε και στην προηγούμενη... Το σύνθημα του σιωνιστικού κινήματος είναι... Έχετε μελετήσει τα βιβλία όλα από τα οποία απορρέει η φιλοσοφία των μαρτύρων του Ιαχωβά. Μάλιστα. Μου είπατε λοιπόν ότι τα είχατε βρει στα γραφεία της οργάνωσης. Όχι στα γραφεία της οργάνωσης. Πού τα βρήκατε? Τα βρήκα παρεπιπτόντως στο σπίτι ενός γέροντος που με φιλοξενούσε. Γέροντος δηλαδή μάρτυρα. Παλαιού όμως. Ναι. Εγώ ήμουν αφιντανάκι του 60. Μισό λεπτό. Τα βρήκατε αυτά λοιπόν, ναι, και τα μελετήσατε. Τα πήρα. Και λέτε λοιπόν ότι και από τα βιβλία αυτά αλλά και από τα έντυπα. Τα συνεχόμενα. Της οργάνωσης, ναι, τότε, μιλάμε, ναι, για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, δεν υπήρχε μέσα. Όχι, θέμα, δεν υπήρχε άρνησης. Όχι. Ούτε στράτευσης. Δεν υπήρχε. Όχι. Μάλιστα, μιλάμε για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Η ίδια οργάνωση με τις ίδιες ιδέες, με την ίδια φιλοσοφία. Ε, έτσι είναι. Και ούτε και για τη μετάγγιση υπήρχε. Όπως δεν υπήρχε και το όνομα μάρτυρες του Ιαχωβά. Για τη μετάγγιση υπήρχε. Όχι. Μπράβο. Τι έγινε έκτοτε? Όπως δεν υπήρχε και η ονομασία μάρτυρες του Ιαχωβά. Τι έγινε μετά? Και πότε? Τι πιο? Θέλετε τοποθετημένες χρονολογίες? Αν θυμάστε. Αυτό έγινε μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Μάλιστα. Μετά τη δημιουργία της κοινωνίας των εθνών. Μάλιστα. Που είναι πρωτάτη του πάλι αυτή. Όχι, ήταν κοινωνία των εθνών τότε. Σας απάντησα. Το 20. Μάλιστα. Μετά πέθανε η Κοσάρα στα νιάτα της η κοινωνία των εθνών και βγήκε ο Μαντράχαλος ο ΙΕ. Αυτό λέμε. Τον βαφτίσανε. Ωραία. Το 45. Μάλιστα. Τι έγινε και πότε? Και τώρα αυτός ο παντού ειρήνηκα. Τι έγινε και πότε? Τότε δημιουργήθηκαν άλλες καταστάσεις. Και τότε τα έντυπα άρχισαν να γράφουν. Βεβαίως, άλλα. Αλλά τι? Υπάρχει αιώνιος σχεδιασμός του κινήματος πώς θα καταληφθούν όλοι οι λαοί, όλα τα φρονήματα και οι επιπηδήσεις των λαών, με ιδιαιτερότητα, σας είπα και την άλλη φορά, του ελληνικού πνεύματος. Μάλιστα. Δεν μπορείτε να μου προσδιορίσετε ακριβή η χρονολογία έτσι για το πότε έγινε αυτή η αλλαγή? Η αλλαγή περίπου το 35 με 36 έγινε αυτό. Άρχισε λοιπόν η οργάνωση όταν, να λέει... όταν σταμάτησε η Άνω Κλήση των 144.000. Ξέρετε γιατί σταμάτησε η Άνω Κλήση? Γιατί το 36. Θέλετε να μας πείτε για τους τηλεθεατές τι είναι Άνω Κλήση και Κάτω Κλήση? Άνω Κλήση είναι στην Αποκάλυψη που λέει οι 144.000. Μάλιστα. Με αρχηγό το σφαγμένο πρόβατο. Μάλιστα. Θα βασιλεύσουν μαζί. Μάλιστα. Τώρα να εξηγήσουμε την Αποκάλυψη? Όχι, τέλος πάντων, πείτε, ναι, δύο πράγματα. Αυτοί έχουν ερμηνεύσει την Αποκάλυψη. Μάλιστα. Φέρανε οι ακρίδες που τσιμπούν τους ανθρώπους και τρώνε τους καρπούς μπροστά παράδεισος και πίσω λέει καμένη γη. Ή θα είμαστε εμείς οι μάρτυρες του Ιαχωβά, λέει η οργάνωση. Και γι' αυτό όπου περνάνε προσπαθούν να κάψουν γη. Μάλιστα. Δηλαδή όχι κατά γράμμα γη, στο πνευματικό επίπεδο. Μάλιστα. Και όπως επιτυγχάνεται δια του προσυλλητισμού καίγεται η γη. Μάλιστα. Αυτή η γη. Μάλιστα. Και το βλέπεις γίνει το φουκαράς φυτό. Μάλιστα. Σε θερμοκήπιο. Μάλιστα. Και η εταιρεία κρατάει το κομπιούτερ, το ζάπινγκ που λέει,
και του στέλνει τα μηνύματα. Μάλιστα. Από εκεί υπάρχει η σωλήνα του Αγίου Πνεύματος μέσα στις εκκλησίες που τροφοδοτεί με το περιοδικό Σκοπιά τους πρεσβυτέρους και τους διδασκάλους και καταλαβαίνεις, εντάξει, τι το λέγανε εκείνος ξεβρακόλοντα, προνόμιο αδερφός, διάκονος, άλλο προνόμιο αδερφός, επίσκοπος, γραφικών μιλωτών, άλλο προνόμιο αδερφός, επίσκοπος γραμματέας και εντάξει, τι εμένα καταλαβαίνεις τώρα, μέσα στην Ομίγυρη δεν είχα έξω προσωπικότητα, την αποκτώ εδώ πέρα μέσα. Αρχίζω να επιβάλλουμε. Έρχεται κατά καιρούς ο επίσκοπος περιοχής ο Μισθοφόρος Τράγος με το χρυσούν περιλέμιον ο Κίνας, ο Μαντρόσκυλος, και εκεί τότε συνεργάζεται τρεις μέρες με την εκκλησία να ταΐσει πνευματική τροφή. Τι κάνει, ξέρεις? Κάνει μια ομιλία 2 ώρων όλη την περίοδο. Παίρνει τα αρχεία να δει πρώτα πρώτα οικονομικά πως πάνε αυτό το τετράμινο που έλειπε. Και αρχίζουν οι παρατηρήσεις. Γράψει το δελτίο που θα στείλει κάτω. Οι αδερφοί καλώς πιούν. Τα έχω όλα μέσα εδώ. Συλλήβει. Να σου βγάλω πράγματα. Να σου φύγει το καφάσι. Αλλά κατά τα άλλα... Για πέστε. Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικό. Για πέστε μου λοιπόν. Τι να σε πω, κύριε Χούντα. Ναι. Το κύριε εγώ όταν με το λες, νομίζω που με βρίζεις. Όχι, θα. Πέστε μου λοιπόν. Αλλά επειδή είναι διοντολογικά το κοινωνικό ελίτ, καλησπέρας κύριε. Ναι, για πείτε κύριε, στην ουσία τώρα. Να μην πω κι άλλα. Στην ουσία. Για αυτούς τους κυρίους στην ουσία. Που νομίζουν ότι δεν τους καταλαβαίνουμε δηλαδή. Για πέστε μου. Να. Τι να σε, 178 δισεκατομμύρια στη δεκαετία του 95-85. Μη κερδοσκοπικό. Μη κερδοσκοπικό σωματείο για το έργο του κυρίου. 5 δισεκατομμύρια γεωργικός συνεταιρισμός Μέγαρο με πολυτελή μηχανήματα. Γεωργικός συνεταιρισμός οδός Λαγκαδά Θεσσαλονίκη. Στάζω. Ακούεις κι άλλα. Κατά τα άλλα ο Βακύπουλος είναι αμφιβόλου ποιότητας προσωπικότητα. Καλά κατήμες. Λοιπόν, εδώ. Ναι. Τι θέλετε να πει, τι είναι αυτό που μου λέτε. Μη κερδοσκοπικό είναι. Για το έργο του κυρίου τα μαζεύουν τα λεφτά αυτά. Γιατί ο Ιχουβά έμεινε στα παντερνίκια του τώρα και ενισχύει το σωματείο. Βοηθήστε στραβή τον ανοιχτό μάτι. Και τώρα... εδώ αυτό από ό,τι βλέπω είναι μια επιστολή που... Από 48 πρεσβυτέρους από όλη την Ελλάδα. Η οποία ζητάει χρήματα εδώ. Όχι. Τι ζητάει. Λέει απάνω, με στείλανε την επιστολή γιατί δεν τολμούν τι να τους πω, να τους βρίσω. Πέστε μου, πέστε ή να τους επενέσω. Πέστε μου. Σε λέει ο Βακύπουλος είναι τρολός, θα βγάζει. Πέστε μου. Ναι, γιατί δεν έχω πρόβλημα εγώ. Πέστε μου. Αυτοί όμως εξακολουθούν να είναι μέσα. Πέστε μου. Και δια του στόματος Βακύπουλου θέλουν να πούν αυτά που λέει και δεν στέλνουν εμένα. Μάλιστα. Ναι. Για να τα πούν αυτά. Για να τα πούν αυτά. Ναι. Δεν γράφουμε το όνομά μας, λέει κύριε Βακύπουλε, γιατί γνωρίζεις. Ξέρω τι θα πάθουν οι άνθρωποι. Θέλω εγώ. Κύριε... Αλλά μήπως φαντάζεστε ότι μισό λεπτό, περίμενα μισό λεπτό. Αυτό για να τα μάθω. Μισό λεπτό. Αγαπητοί αδελφοί, συμπεριβήτεροι και ευαγγελιζόμενοι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα από ύπουλα στοιχεία που παρισέφρισαν στην οργάνωση του Ιαχωβά με μοναδική τους επιδίωξη το ατομικό συμφέρον και κέρδος. Ξυπόλοιτοι και γυμνοί έγιναν επιχειρηματίες με το δικό μας μόχθο και υδρότα, ενώ άλλοι αδελφοί τον ίδιο καιρό που διακρίνονται για τα γραψικά τους προσόντα. Για τα γραφικά τους προσόντα. Γραφικά προσόντα. Έμειναν, προσπαθώ να αποδώσω το ακριβές κείμενο, να δω τι λέει κιόλας, γιατί από όλα αυτά βγαίνουν κάποια πράγματα. Έμειναν χωρίς δουλειές και πολλά οικονομικά και άλλα προβλήματα. Η αγάπη μεταξύ των αδερφών, όπως τη γνωρίζετε κάποτε, όπως τη γνωρίζατε κάποτε, έχει λησμονηθεί. Κανένας δεν ενδιαφέρεται με γνήσια αγάπη για τον άλλον. Πάει το γνώρισμα των χριστιανών. Έτσι γινήκαμε υποκριτές, σαν αυτούς που καταδίκασε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Κάθε μέρα τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό προς το χειρότερο. Κανείς δεν μπορεί, δεν, τέλος, δεν βγάζω τι λέει. Προχωρήστε, βγαίνω το συμφραζόμενα βγει. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, κάθε μέρα μας προστίθενται και άλλα. Αυτά παρακολουθήστε στη συνέχεια και πάρτε μια σωστή θέση για το μέλλον σας και την αλήθεια.
Όπως θα ενθυμίστε όλοι μας, κάναμε το παν 1002 θυσίες για να αποκτήσουμε κάποιο χώρο δικό μας για τις συνελεύσεις μας στην Αθήνα, Μαλακάσα και στη Θεσσαλονίκη, Χορτιάτη. Όλοι δώσαμε είτε σε ατομική βάση, είτε σε οικογενειακή, εκκλησιαστική ή σαν περιοχή, περιφέρεια, χρήματα για την αγορά αυτών των χώρων και κατόπιν για την οικοδόμηση σε αυτούς κατάλληλων κτηριακών εγκαταστάσεων. Πάρα πολλοί αδελφοί, εγκαταλείποντας τις οικογένειές τους και τις άμεσες ανάγκες τους, πρόσφεραν εθελοντική προσωπική εργασία κάθε μορφής. Νέοι και ηλικιωμένοι, άνδρες και γυναίκες, όπως ο αδελφός Γιάννης Τσιτσελίκης, κουβαλούσαν λάσπη, τσιμέντα, σίδερα, τούβλα ή έκτιζαν και έκαμαν κάθε τι, μη με διακόπτεται, για την τελειοποίηση των κτισμάτων και του χώρου. Αργότερα ζητήθηκαν χρήματα και θελοντική προσωπική εργασία για επεκτάσεις και τελικά έγιναν. Και φυσικά δεν πέρασε πολύς καιρός για να μας ζητηθεί εκ νέου να προσφέρουμε τα ίδια πράγματα πιο πλούσια για νέες αγορές και οικοδομήσεις. Παράδειγμα, ο Ελαιώνας των Θηβών. Θα θυμόσαστε ότι τότε μας δόθηκαν οδηγίες να οργανώσουμε και εκδρομές ακόμα στη Θήβα για να βλέπουν τα έργα οικοδόμησης οι αδελφοί και να βοηθούν συγκινημένοι από την όλη προσπάθεια, γεγονός που είχε άμεσα αποτελέσματα. Χιλιάδες αδελφοί και χρήματα έδωσαν και προσωπική εργασία πρόσφεραν. Παράλληλα, κανείς μας δεν λησμόνησε να δίνει και για ειδικούς σκαπανείς και για τις άλλες ανάγκες της Εκκλησίας. Και ξέρετε ποιοι πλούτησαν και έγιναν επιχειρηματίες μέσα στην οργάνωση με τη σταθερή βοήθεια ορισμένων, δεν έδιναν ούτε δραχμή. Και εάν ποτέ έδωσαν κάτι, αυτό το έκαναν με αδελφούς του γραφείου ή επισκέπτες από το Μπρούκλιν, δια να βλέπονται υπό των ανθρώπων. Όσο για την προσωπική εργασία, παρίσταναν τον επιστάτη, τους διευθυντές ή τους εργοδότες. Φυσικά και αυτοί εισέπραταν και τα συγχαρητήρια. Προ λίγου σχετικού καιρού μας είχαν ζητηθεί 163 εκατομμύρια δραχμές για να δημιουργηθεί ένα ταμείο της περιφέρειας, από το οποίο θα μπορούσαν τα πρεσβυτέρια να δανείζονται με νόμιμο τρόπο όταν θα αποφάσισαν να κτίσουν αίθουσες βασιλείας. Με νόμιμο τόκο. Με νόμιμο τρόπο, λέει εδώ. Με νόμιμο τόκο. Μάλιστα. Θα δανείζονται τα πρεσβυτέρια από το ταμείο που θα δημιουργηθεί, όπως η μπροσούρα του Ρόσελ. Με τα διακόνια της βασιλείας του Δεκεμβρίου θα ήσαν υποχρεωμένοι να επιστρέψουν τα δάνεια και οι αίθουσες να καταχωρούνται στο υποθηκοφυλακείο στο όνομα της εταιρείας ή στο όνομα κάποιου, μη με διακόπτετε, από τους πλουτίσαντες νέους επιχειρηματίες. Μέσα στην οργάνωση και όλα γίνονται έτσι, ρωτήστε τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας σας, εάν δεν είναι από τους μυστικούς επιχειρηματίες, θα σας το πούν. Τελευταία αγοράστηκαν από την εταιρεία όλες οι σύγχρονες τυπογραφικές εγκαταστάσεις, το τεράστιο κτηριακό συγκρότημα μαζί με τα 5 στρέμματα που το περιβάλλουν του αγροτικού εκδοτικού συνεταιρισμού στο αστρονομικό ποσό για μας των 2,5 δισεκατομμυρίων δραχμών. Τα τελειότατα μηχανήματα μεταφέρθηκαν στη Θήβα. Ήδη τώρα ήρθαν από το γραφείο οι αδελφοί με επικεφαλής τον ΑΔ Θεοδόση Βασίλειο για να συναντηθούν με τους πρεσβυτέρους. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε και μας δόθηκαν οδηγίες να ζητήσουμε από τον κάθε ευαγγελιζόμενο ατομικά να συνεισφέρει σε ένα διάστημα χρόνου το ποσό των 200.000 δραχμών και προσωπική εργασία για την ανακατασκευή ορισμένων τμήματων του κτηρίου και την οικοδόμηση μιας άλλης μεγάλης αίθουσας συνελεύσεων στο χώρο των 5 στρεμμάτων. Βέβαια, δεν είναι ανάγκη να σας αποκαλύψουμε ότι την περίοδο από το 1988 μέχρι το Μάιο του 1995, κατά μέσο όρο κάθε ευαγγελιζόμενος εισέφερε σε μετρητά, χρεόγραφα, χρυσά, τη μαλφή, ασφάλειες ζωής, ομόλογα, ακίνητα, σε εργασία περίπου το ποσό των 7 εκατομμυρίων δραχμών. Με αυτούς τους υπολογισμούς η εταιρεία ωφελήθηκε χωρίς καμιά δαπάνη από μέρους της με το ποσό των 175 δισεκατομμυρίων δραχμών. Τι λες κύριε Παπαδόπουλε, Αλέξανδρε. Μισό λεπτό κύριε. Μη κερδοσκοπικό σωματείο είναι, Μισό λεπτό κύριε. Δεν έχει φορολογητέ έσοδα. Οι σκοπιές μας... Την άλλη φορά στα είπα. Άπανε πιάσει κανένα κουλουρτζί. Μισό λεπτό κύριε. Που δεν έχει τιμολόγιο να πληρώσει ΒΠΑ. Μισό λεπτό κύριε. Δεν φορολογείται το σωματείο. Όχι, όχι. Μάλιστα. Οι σκοπιές μας παλαιότερα ανέφεραν ότι στον καιρό του τέλους οι άνθρωποι θα οικοδομούσαν και συνιστούσε στους δούλους του Ιεχωβά να μην πέφτουν σε αυτή την παγίδα για να μην μοιάσουμε
του κόσμου που προορίζεται για καταστροφή. Έτσι πολλοί από εμάς έκαναν μεταβίβαση του ανακινήτων τους στην εταιρεία για να βοηθήσουν το έργο κηρύγματος, ειδικά γιατί ο Αρμαγεδόνας ήταν ορατός. Τώρα η εταιρεία κάνει ό,τι συνιστούσε σε εμάς να μην κάνουμε. Όλα αυτά, αγαπητοί αδελφοί, είναι πολύ ανησυχητικά για το που οδηγούμεθα και ποιο τελικά υπηρετούμε. Ο Κύριος είχε πει ότι όταν επιστρέψει στη γη θα έβρισκε την πίστη. Τι εννοούσε άραγε? Ο ισχυρισμός ότι πιστεύει κάποιος στον Ιεχωβά, το σωτήριο έργο του γιού του ή τη βασιλεία του, δεν αποτελεί κανένα αποδεικτικό στοιχείο στην κρίση, αν κάποιος ενεργεί αντίθετα από το λόγο του, του Θεού. Στην εποχή του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με τον Ματθαίο, οι γραμματείς και φαρισαίοι δίδασκαν το λόγο του Θεού και το είχαν κάφημα ότι ήταν τέκνα του Αβραάμ, αλλά συμφωνούσε μαζί τους ο Ιησούς Χριστός, Ιωάννης κλπ. Μήπως και τώρα φτάσαμε στο ίδιο σημείο? Αυτοί οι μεγαλοεπιχειρηματίες που λιμένονται τα πρόβατα του Κυρίου δεν έχουν σκοπό να σταματήσουν το άρμεγμα. Εμείς όμως πρέπει να αυτοπροστατευτούμε. Σταματήστε τώρα να δίνετε χρήματα που δεν εμφανίζονται πουθενά και δεν γνωρίζει κανείς ποιοι είναι οι τελικοί αποδέκτες. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ακίνητα και τα άλλα. Πήρατε ποτέ καμία διάτρητη απόδειξη από την εταιρεία ή τους πρεσβυτέρους για τα χρήματα που δώσατε ή, αν θέλετε, και τα ακίνητα ομόλογα, τη μαλφή, χρυσά και άλλα? Κανείς δεν πήρε τίποτα. Εδώ υπάρχει παράβαση και του νόμου του Θεού και της πολιτείας. Μη γίνεστε συνεργοί σε παραβάσεις που προκαλούν την οργή του Ιεχωβά και της πολιτείας. Παραβάσεις που επισύρουν ποινική δίωξη και κολασμό από αρμόδια δικαστήρια. Σταματήστε όσο ακόμα είναι καιρός. Γιατί αν κάποια στιγμή συλληφθεί η εταιρεία για παράβαση του φορολογικού νόμου και εσείς θα κινδυνεύσετε με παραπομπή σε δικαστήρια και θα αντιμετωπίσετε ποινικές κυρώσεις. Και εφόσον έκαστος το εαυτού φορτίον θέλει βαστάσει, οι εισφορές σας χωρίς κανένα νόμιμο παραστατικό στοιχείο σας κάνουν υπεύθυνους για παράβαση του νόμου. Αλλά η λατρεία του Ιεχωβά, άλλο η λατρεία του Ιεχωβά και άλλο οι απάτες σε βάρος της πολιτείας. Η οργάνωση του πιστού και φρόνιμου δούλου λόγω της πολύ προχωρημένης ηλικίας των μελών της βρίσκεται στα χέρια κερδοσκόπων, τυχοδιοκτών και κατακτητών. Φυλαχθείτε για να μην έρθει η στιγμή που θα λυπάστε που δεν καταφέρατε να το αντιληφθείτε πιο νωρίς ώστε να προστατευθείτε. Οι 48 πρεσβύτεροι. Σημείωση για τους αδελφούς. Δεν σημειώνουμε τα ονόματά μας για να μην δεχθούμε την επίθεσή τους. Εσείς, όπως εμείς, φροντίστε να διαβάσουν κι άλλοι την επιστολή μας για το καλό τους. Αυτό, κύριε Βακύπουλε... Αρχίσατε να ξυπνάτε πόδια, ε! Μισό λεπτό. Έπρεπε ο Βακύπουλος να κάνει το έναυσμα. Κύριε... Άσου τώρα. Τι κατάλαβες από εδώ? Μισό λεπτό, κύριε Βακύπουλε. Σας εδώ έχω... τι κατάλαβες από το χαρτί? Σας παρακάλεσα, έτσι, να προσαρμοστείτε... Δεν μπορώ να κρατηθώ, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε, έχω ακράτεια. Ακούστε, ακούστε. Δέχομαι. Τι να κάνουμε, εδώ πέρα γίνονται πράγματα. Δέχομαι. Και η πολιτεία περιάνων και βάζει. Ακούστε, κύριε, ακούστε. Δέχομαι τη φόρτισή σας και την αγανάκτησή σας, αλλά τουλάχιστον δεν θα μείνουμε μέσα στα πλαίσια των αρχών αυτής της εκπομπής. Να μείνουμε, κύριε, σέβομαι, κύριε Χούντα, λοιπόν, στα πλαίσια της εκπομπής σου. Λοιπόν, τη σέβομαι. Κάτι. Και σένα σαν πρόσωπο σε εκτιμώ και σε σέβομαι. Δώστε μου αυτό το χαρτί εδώ. Αλλά. Δώστε μου το, εδώ. Δώστε μου το αυτό. Αυτό το φάκελο, κύριε. Άλλο είναι αυτό. Άλλη πίσω. Αυτό, αυτό. Να το φάκελο. Να, φάκελο. Δεν στη γράφει απ' έξω. Τρέχα γύρευε. Κοιτάξτε κάτι. Πού να πάω να βρω εγώ αυτό να. Δεν στη λέει. Μισό λεπτό, κοιτάξτε τι θέλω να πω. Ναι. Το καταλαβαίνετε και μόνο σας. Εδώ λοιπόν μου δώσατε μία επιστολή. Δεν σε την έδωσα. Μισό λεπτό. Τη διαβάσει τη σου. Ναι, εντάξει, δεν είπα, όχι εγώ. 48 πρεσβυτέρων, πώς το λέτε εσείς, ναι, από διάφορες περιοχές, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Ναι. Οι οποίοι προφανώς μαζεύτηκαν και έγραψαν αυτή την επιστολή, ή την έγραψε ένας και πήρε και τη γνώμη των άλλων. Ή την έγραψε ένας, ή την έγραψε ένας και έβαλε μέσα και τους άλλους. Όχι, όχι. Μισό λεπτό. Πέστε, ναι, γιατί δεν είναι καλύτερα να πω εγώ απευθείας τι σημαίνει αυτή η επιστολή? Αφήστε με να πω εγώ κάτι. Αφήστε με, εγώ κάνω μια δουλειά. Ναι. Έχω ένα επάγγελμα, κύριε. Και πιστεύω ότι το κάνω καλά το επάγγελμά μου. Λοιπόν, λέω, εδώ
Υπάρχει η δική σας πλευρά. Μία επιστολή λοιπόν που λέγεται ότι υπογράφεται εδώ από 48 πρεσβύτερους και το οποίο γράμμα αυτό ούτε λίγο ούτε πολύ λέει στους μάρτυρες του Ιεχωβά, ξυπνήστε και πάρτε απόδειξη. Αυτό λέει, εγώ αυτό μετράω. Τα δικά σας είναι... εσείς το πάτε, εγώ το πάω αλλού όμως. Μισό λεπτό κύριε. Σε γενική ενημέρωση το πάω. Μισό λεπτό. Ναι. Εμένα τι με ενδιαφέρει. Τι κάνετε εσείς είναι άλλο θέμα και οι πρώην ομοειδεάτες σας και ομόθρησκοί σας. Ναι, αλλά... λέω το εξής. Και αφήστε με να ενδιαφέρει κύριε. Μα αφήστε με να τελειώσω κύριε. Ναι. Λέτε λοιπόν εδώ ότι αυτή η επιστολή είναι γνήσια και αυτοί οι άνθρωποι γράφουν και λένε για μένα τι λέει εδώ αυτό. Ναι. Το ξυπνήστε και κάντε και ράντε. Σε πω κι εγώ όμως για μένα τι λέει. Λέω, λέει κάποια πράγματα για σας και τους ομοειδεάτες σας και λέει και κάποια πράγματα για μένα. Ωραία. Εγώ τι θέλω να πάρω. Ωραία, κύριε. Πάρε. Λέει εδώ ότι 175 δισεκατομμύρια εισπράχθηκαν από την οργάνωση για τους σκοπούς της, τέλος πάντων, τι λέει εδώ. Και δις. Ότι ο καθένας δίνει ό,τι έχει και δεν έχει. Ναι. Και τους προχρόνια να δώσουν κάπου 300.000 ο καθένας. Για μένα εκείνο που πετράει εδώ είναι ότι ζητούν απόδειξη διάτρητη για τα χρήματα που δίνουν στην οργάνωση. Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Με αφορά λοιπόν, εάν και έκανα την ερώτηση, η οργάνωσή σας υπόκειται σε φορολογικό έλεγχο. Είναι ένα από τα θέματα που έχουμε θέσει σαν εκπομπή και περιμένουμε απαντήσεις και θα θέσουμε πάλι αυτό το θέμα στο Υπουργείο Οικονομικών για να πάρουμε την απάντηση μαζί με κάποια άλλα που έχουμε θέσει και έχουμε μία επαφή με το Υπουργείο για τα θέματα αυτά. Λοιπόν, εδώ η ερώτηση είναι... Τώρα να απαντήσω κι εγώ σε αυτό που είπατε περιληπτικά. Αν φορολογείται το σωματείο για αυτές τις εισπράξεις που κάνει. Εντάξει, αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Έχει απαλλαγή προφανώς δια νόμου, υποπτεύομαι, λέω εγώ, χωρίς να γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Κάπως έτσι θα πρέπει να είναι. Γιατί νομίζω ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν όταν θα πρέπει. Όταν με δώσει το χρόνο να απαντήσω, θα τα πω εγώ. Σύμφωνοι. Τώρα, πώς μπορώ εγώ να αποδείξω, έτσι δημοσιογραφικά, ότι αυτή την επιστολή, προσέξτε, μην ενοχληθείτε για αυτό που θα σας πω. Δεν τη γράψατε εσείς και δεν τη στείλατε στον εαυτό σας. Πώς μπορώ να το ξέρω εγώ αυτό. Πολύ σωστά. Ωραία. Ναι. Επειδή όμως δεν μπορεί να το ξέρεις εσύ. Όχι. Και το ξέρω εγώ. Ναι. Έχω άλλα συναφή στοιχεία που συνομολογούν με αυτές τις εκδηλώσεις αυτών. Γιατί εγώ δεν είχα ανάγκη να κάνω αυτό. Εγώ τα είπα πριν να μου σταλεί αυτό. Αυτό είναι πρόσφατο και έχει ημερομηνία. Τώρα. Τώρα ξυπνήσα να τα πούν. Αλλά τι συμβαίνει εδώ. Αυτοί δεν έφυγαν από μέσα, είναι μάρτυρες του Ιεχωβά, πιστεύουν στην οργάνωση. Δεν πιστεύουν στους άρχοντες που διατηρούν, που τους αρπάζουν τα λεφτά. Άρα, τα άτομα ξυπνήσανε κατά μέρος γιατί αδειά τη τσέπη τους, δεν ξυπνήσαν την απάτη. Κύριε Βακύπουλε, εγώ αυτό το οποίο κατάλαβα διαβάζοντας αυτή την επιστολή, είναι σαφέστατο. Η οργάνωσή μας λέει... Να τελειώσω, μα, κύριε. Συγγνώμη κύριε Χούντα, με το δικό σας το σκεπτικό. Δεν σας διακόπτω. Αυτή η επιστολή για μένα, όπως τη διάβασα και για τους τηλεθεατές προσχάνων, τον οποίο επίσης τη διάβασα, λέει με άλλα λόγια ότι αυτοί οι άνθρωποι που την υπογράφουν δεν θέλουν να φύγουν από την οργάνωση. Μπράβο. Μισό λεπτό κύριε. Δεν λένε ότι θέλουν να φύγουν από την οργάνωση. Τους αρέσει που είναι στην οργάνωση. Έτσι. Μόνο διαφωνούν. Θέλουν να διαλλάξουν τα πρόσωπα. Διαφωνούν για την ηγεσία τους. Ναι. Μιλούν δηλαδή για οικονομικές ατασταλίες. Λένε δηλαδή ότι καλώς είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ναι. Θέλουμε να αλλάξουμε τον Αρχιεπίσκοπο και τους Δεσποτάδες. Μα. Αυτό λένε εδώ. Μα. Συνεχίστε τώρα. Άρα λοιπόν. Αυτό κατάλαβα εγώ. Τώρα ξυπνήσω και τα λεφτά. Μάλιστα. Πρόσφατα πέθανε ένας. Η ψυχή του έβγαινε, τα φάγαν όλα. Ναι. Δεν λέει Διονυσίου, τα πήρες όλα και έφυγες. Μάλιστα. Και με έπαιρνε τηλέφωνο ρε Χριστάρα, τον πετάξαν και έξω. Μάλιστα. Ναι. Και ο άνθρωπος είχε προβλήματα υγείας τρομακτικά. Μάλιστα. Και ο γιος του και η κόρη του που τους ανέθρεψε στα Πούπουλα, τον ήξερε τα φίλους μου, τον χώρισα και από τη γυναίκα του, τέλος του πολλά πράγματα υπέστη ο άνθρωπος. Όταν με έλεγε, εμέρε Χρήστο, επειδή φταίνει οι άνθρωποι, τι φταίει ο πιστός και φρόνιμος δούλος, εγώ άνοιγα τον Άριο όμως το τηλέφωνο και τον συχτήρνιζα, τόσα σε έκανα και ακόμα δεν κατάλαβες. Που ποιος είναι αυτός αιτία που διαμορφώνει τέτοιου είδους πρόσωπα να μισούν και τους γονείς τους ακόμα. Πρέπει κάτι να έχουν πάθει τα παιδιά σου. Γιατί ήταν καλά πλάσματα. Κάτι τα κάνανε. Όχι κι άλλοι είναι να. Και ο Δεδότσης μετά έκανε τα παιδιά μου. Αυτός και ο αδερφός του. Πρωτοστατούν πήγε απάνω. Έχει πολλά ανεκατεμένα πράγματα. Δηλαδή εδώ βλέπουμε στις επιστολές ότι στρέφονται
προσωπικά ορισμένοι επιφανείς μέσα στην οργάνωση. Ναι. Στρέφονται προσωπικά. Mm-hmm. Δεν στρέφονται κατά της οργάνωσης, γι' αυτό δεν βάζουν και τα ονόματά τους. Mm-hmm. Βλέπετε, εγώ δεν ήταν δυνατό να το γράψω αυτό. Το αηδές κατ' εμέ από αυτούς τους γλιώδεις που τόμισαν να με το στείλουν εμένα να κάνω τι. Δηλαδή σε μένα είμαι και εγώ μάρτης του Ιεχωβά τώρα και πληροφορήσατε και εμένα να μην δίνω λεφτά. Μα αυτά σας τα λέω χρόνια εγώ. Τώρα πήρα τη χαμπάρι ότι σας έχουν ξεζουμίσει. Αυτό θέλω να πω. Τώρα ξυπνήσατε και το στείλατε εμένα ότι 176 δισεκατομμύρια στη δεκαετία. Μέσα στο βιβλίο μου το λέω πριν από χρόνια και στο πρώτο και στο δεύτερο. Από το 82 τα λέω αυτά που έφυγα. Πρόσφατα τι κάναν. Κάναν μια αγορά εδώ στον Αγκαδά, ένα μέγαρο, τετραόροφο νομίζω είναι, όπως μου είπα δεν πήγα να το δω, τι γιατί τα ξέρω. Η Βελίδου 5 δισεκατομμύρια στήγησε αυτό. Με τις επενδύσεις προγραμματικές για γεωργικούς συνεταιρισμούς. Φαγώθηκαν τα λεφτά πάνω. Ο καθένας κάνει μια μονάδα χειροτροφείου, κουνελοτροφείου. Είπατε μισό λεπτό ένα-ένα κύριε Βατύπουλε. Τι είπατε τώρα. Πήραν ένα μέγαρο, το λένε και αυτοί εδώ. Τώρα τι είπατε για αγροτικούς συνεταιρισμούς. Το μέγαρο αυτό ήταν τυπογραφικό. Ένα-ένα και αργά. Γεωργικών του Γεωργικού Συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης. Πώς λέγεται αυτός ο συνεταιρισμός. Έτσι λέει, Γεωργικός Συνεταιρισμός. Θεσσαλονίκη. Οδός Λαγκαδά. Τι έκανε αυτό. Στον περιφερειακό κόσμο. Τι έκανε αυτό. Αυτό πουλήτο. Όχι κύριε, τι δουλειά έκανε αυτό. Ξέρω εγώ τι πούνε με, έχει τυπογραφικά τελειότητα τα μηχανήματα. Ακούστε κύριε, ο Γεωργικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης λέτε ότι είχε μία τυπογραφική μονάδα. Μονάδα, τετραόροφη. Α. Κτίριο και εγκαταστάσεις. Και εγκαταστάσεις. Μήπως, πώς λέγεται αυτό. Γεωργικός Συνεταιρισμός. Και είχε εκδοτικό οίκο. Βέβαια, οπωσδήποτε. Τα έγραφα αυτά από τα βιβλία, περιοδικά, ξέρω εγώ τι μπορεί να ήταν. Γιατί έχω υπόψη μου κάποια ημερολόγια που κυκλοφορούσαν. Αυτή που έλεγε αγροτικό συνεταιρισμό. Αυτά δουλέψανε. Δεν τα ξαναείδα. Μισό λεπτό, δεν τα ξαναείδα αυτά. Κάνα 2-3 χρόνια. Αυτό ήταν. Έπεσε έξω αυτή η επιχείρηση. Όπως συνήθως όλοι οι συνεταιρισμοί πέσανε. Είπατε η λέξη Βελίδη, τι σχέση έχει με αυτό. Η Βελίδου έδωσε 500 εκατομμύρια για να το πάρει στην δημοπρασία. Ποιο. Αυτό το κτίριο το έβγαλε σε δημοπρασία. Κύριε Βακύπουλε, να λέτε αργά αυτά και να τα καταλαβαίνω πρώτα εγώ και μετά τηλεθεατές. Γιατί άμα δεν τα καταλάβω εγώ, δεν έχουμε τίποτα και τηλεθεατές μαζί. Λοιπόν, εξηγούμε. Λοιπόν. Υπήρχε λοιπόν ένας συνεταιρισμός αγροτικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε πάρει κάποια δάνεια. Αξίας 5 δισεκατομμυρίων. Δεν ξέρω τι έκανε. Πώς δεν μπορεί να πω τέτοια πράγματα. Μισό λεπτό, κύριε. Ο οποίος έφτιαξε ένα εργοστάσιο, μία μονάδα εκτύπωσης διαφόρων κλπ. Η οποία μονάδα έπεσε έξω. Εντάξει. Δεν ξέρω αν έπεσε έξω, δεν ξέρω εγώ αυτά. Μισό λεπτό. Να το πούμε διαφορετικά. Η οποία είχε κοστίσει κατά τις δικές σας πληροφορίες 5 δισεκατομμύρια. 5 δισεκατομμύρια. Το κτίριο και τα μηχανήματα. Και κάποια στιγμή αυτό βγήκε στον πληστηριασμό. Μάλιστα. Κατά τη δική μου εκτίμηση και των τηλεθεατών και τη δική σας, προφανώς δεν πήγε καλά η επιχείρηση αυτή. Χρεοκόπησε και βγήκε στον πληστηριασμό. Μάλιστα. Ναι, μέχρι εδώ. Αναφέρεστε το όνομα Βελίδη. Στον πληστηριασμό βγήκε. Μισό λεπτό. Αναφέρεστε το όνομα Βελίδη. Είπατε λοιπόν ότι η κυρία Βελίδη πρόσφερε 500 εκατομμύρια για να το πάρει. Ναι. Συνεχίστε. Δεν το δώσανε. Προσφέραν αυτοί 650 εκατομμύρια για την αγόραση οργάνωση. Ποιοι αυτοί. Το σωματείο των μαρτύρων του Ιεχωβά. Α, μάλιστα. Δηλαδή πήγαν στον πληστηριασμό και είπανε 650 εκατομμύρια. Πάρτε το. Η Βελίδου του παράτησε η Κατερίνα. Χτυπάει το σφύρι, το πήρανε. Το πήρανε. Τώρα τι λένε στους οπαδούς πόσα το πήρανε. Mm-hmm. 2,5 δις. Στους οπαδούς τώρα λένε. Αυτό το κτίριο το πήρα με 2,5 δις. Εγώ έχω έγγραφα των κηρυκείων του πληστηριασμού. Έχω έγγραφα της ημέρας του πληστηριασμού. Που το πληρώσαν 650 εκατομμύρια. Μισό λεπτό. Αναφέρεστε λοιπόν σε αυτή την επιστολή, της οποίας τη γνησιότητα αμφισβητήσαμε. Έτσι. Και, μα και εγώ την αμφισβητώ. Δεν... Μισό λεπτό, κύριε Βακύπουλε. Μισό λεπτό, κύριε Βακύπουλε. Αφήστε να κάνω τη δουλειά μου κι εγώ. Κάνε τη δουλειά σου, αλλά εσύ με εμένα. Ακούστε κάτι. Μισό λεπτό. Εντάξει, μπορεί να έχετε δίκιο, μπορεί να έχετε άδικο. Αφήστε το να το βρούμε εμείς αυτό. Κοιτάξτε. Εδώ λέει, τελευταία αγοράστηκαν από την εταιρεία. Αυτό αφορά, κύριε, ναι, σε ορισμένο βαθμό την αλήθεια που εμείς αναζητάμε κάθε μέρα. Ωραία. Εδώ πέρα. Αυτά τα υπόλοιπα είναι δικά σας θέματα. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι αυτό. Μισό λεπτό να ρωτήσω εγώ. Τελευταία αγοράστηκαν από την εταιρεία όλες οι σύγχρονες τυπογραφικές εγκαταστάσεις, το τεράστιο κτηριακό συγκρότημα μαζί με τα 5 στρέμματα που το περιβάλλουν,
του αγροτικού εκδοτικού συνεταιρισμού. Αυτό θα λέει πιο καλή. Μισό λεπτό. Στο αστρονομικό ποσό για μας των 2,5 δισεκατομμυρίων δραχμών. Τα τελειότατα μηχανήματα μεταφέρθηκαν στη Θήβα. Εδώ λοιπόν γράφει, κύριε, ότι αυτό το συγκρότημα αγοράστηκε 2,5 δις. Το γράφει εδώ. Αυτή η επιστολή λοιπόν, είπα εγώ, μπορεί να είναι πλαστή. Να την έχετε γράψει εσείς και να την έχετε στείλει. Δεν με απασχολεί και αν το πεις. Μισό λεπτό. Και να τη στείλετε στον εαυτό σας. Λέω το εξής. Δύο πράγματα θέλω. Αυτή η ανακοίνωση ότι αυτό αγοράστηκε έναντι 2,5 δις, εκτός από αυτή την επιστολή, υπάρχει σε κάνα τέτοιο από τα έντυπα που κυκλοφορεί η εταιρεία? Που να λέει ότι δώσαμε 2,5 δις. Λέει παντού, αυτό είναι γνωστό, 2,5 δις είπαν στους οπαδούς. Έχω πληροφορίες από μέσα. Στοιχείο γραφτό. Εγώ έχω στοιχεία ότι αγοράσανε 650 εκατομμύρια. Κύριε Βακύπουλε, σας ρωτάω. Δεν έχω γι' αυτό. Αν αύριο το πρωί βγούμε και βγείτε και πείτε εσείς, όλοι οι οπαδοί μας ξέρουν ότι το αγοράσαμε 2,5 δις. Ναι. Και ρωτήστε να πει, ξέρετε ότι το αγόρασα 2,5 δις. Θα πει δεν ξέρω. Δεν ξέρω, θα πει αυτός. Ωραία, τα αφήνουμε μετέωρο. Γραπτό υπάρχει. Όχι. Αυτό. Όταν πληροφορηθούμε γραπτό, το φέρω και γραπτό. Το ψέμα δεν πού είναι λοιπόν, δεν στοιχειοθετείτε εδώ. Μα έχει αγοραστεί. Μισό λεπτό, κύριε. Κοίταξε, έχει αγοραστεί. Ακούστε, κύριε. Εγώ δεν με ενδιαφέρει το ποσό που αγοράστηκε. Μισό λεπτό, να σας εμένα πω. Με ενδιαφέρει που βρήκανε τα χρήματα και αγοράσαν τον γεωργικό συνεταιρισμό. Αυτό δεν είναι ψέματα, αποδεικνύεται πάση στιγμή. Μισό λεπτό. Εδώ στοιχεία μπορούν να βρεθούν αμέσως. Μισό λεπτό. Πώς έγινε η αγοραπολισία. Μισό λεπτό. Εσείς λέτε και αυτό το στοιχείο υπάρχει και αν εσείς δεν μπορείτε να το βρείτε, μπορούμε να το βρούμε εμείς. Ναι. Το καθένας μπορεί να το βρει. Ότι στον πληστηριασμό αυτό που έγινε, μάλιστα, το κτίριο του πρώην γεωργικού συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης, το εκτυπωτικό αυτό όπως το λέτε. Τα αγοράσαν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Αγοράστηκε από τους μάρτυρες έναντι 650 εκατομμυρίων δραχμών. Ναι. Το ποσό που αγοράστηκε μπορεί να βρεθεί. Είναι εύκολο γιατί θα πάμε. Μα τα έχουμε τα στοιχεία στα χέρια μου εγώ. Είμαι σαφής. Ό,τι ώρα θέλω τα παίρνω. Μισό λεπτό, κύριε. Αυτό είναι ακριβές που λέτε, γιατί θα αποδειχθεί. Ναι. Τόσο ήταν ο πληστηριασμός. Ασφαλώς. Το άλλο που λένε ότι το πήρανε 2,5 δις, πού βγαίνει? Το λένε οι οπαδοί. Πώς, με το στόμα? Με το στόμα, με τη βίντεο. Με τα μάτια το πουν. Γραπτό υπάρχει. Πού γραπτό, τους είπα, τους ανακοινώσανε. Γραπτά λέγονται αυτά. Μάλιστα. Δηλαδή τι θα δείξουν στους οπαδούς τις συμβολιογραφικές πράξεις. Τη δημοπρασίτηση του πληστηριασμού. Δεν καταλάβατε. Αυτό που γράφει αυτό το γράμμα. Αδελφοί, να το αγοράσαμε. Εδώ. Να υπάρχει γραμμένο σε ένα κείμενο. Το καταγγέλνουν πρεσβύτεροι. Μα αυτό το γράμμα είπαμε μπορεί να είναι πλαστό, τι κύριε. Τι να κάνουμε. Υπάρχει κείμενο τέτοιο. Αφού δεν βάζουν τα ονόματά του. Δεν με καταλάβατε. Άμα ήταν δικό μου, δεν χρειαζόμουν. Από κάτω θα βάζα Βακύπουλος. Όλα είναι επωνύμου στα δικά μου. Να συνεχίσουμε. Εδώ θα εσάς έκανα εκτροπή, δήθεν ότι από μέσα όλα όσα ξέρω και το φαντάρω με το είπε κανένας. Εκείνο το οποίο σας ενδιαφέρει εσάς είναι που βρέθηκαν τα εκατομμύρια αυτά. Α, εμένα και τα 650 που δώσανε. Μάλιστα. Ξέρω ότι δόθηκε εγκύκλιος τώρα ο κάθε οπαδός βάσει αυτού του υπολογισμού των εξόδων κάθε μήνα να δίνει 20.000. Τώρα θα με πεις έχετε γραπτό στοιχείο. Γεια στάσου κύριε Χούντα. Δηλαδή όταν πλένονται τα βρώμικα χρήματα, από πού περνάνε? Από την εφορία για να πληθούν ή περνάνε με έγγραφα? Ναι. Λοιπόν, εμείς θα κλείσουμε την εκπομπή μας εδώ, κύριε Βακύπουλε, με τρία στοιχεία πάρα πολύ σοβαρά. Πάρα πολύ σοβαρά στοιχεία. Το τι κάνετε εσείς, το τι υπηρετήσατε. Μα και εσείς ανεξάρτητος μία παρατέταρτο πήγε η ώρα. Το τι υπηρετήσατε, το τι πιστεύατε, το τι πιστεύετε είναι δική σας εκπομπή. Αυτό ακριβώς. Εγώ εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει είναι ότι σας φιλοξενήσαμε σε αυτή την εκπομπή, νομίζω με καλή διάθεση. Για ενημέρωση του κοινού. Δεν έχει σημασία. Τον τηλεθεατό σας. Εμείς κάνουμε μία ενημέρωση στο κοινό μας και όπως είπαμε αναζητούμε την αλήθεια. Και τι νομίζετε θα γίνει, θα γίνει καμιά επέμβαση. Ακούστε σε πολιτιακός. Ακούστε σε κάθε μας εκπομπή. Εμείς εκείνο το οποίο κάνουμε είναι να υπηρετούμε την αλήθεια και τους τηλεθεατές. Το τι θα βγει δεν αφορά εμάς. Δεν βγαίνει τίποτα εκεί. Αφορά την πολιτεία, η οποία έχει εκπροσώπους, οι οποίοι ακούν σίγουρα αυτά τα οποία λέμε και κάποια στιγμή, πέσω ένας, πέσω άλλος, τα πράγματα διορθώνονται. Καλά, ότι κάποια μέρα θα γίνει το μπαμ, αλλά... Πηγαίνουμε μπροστά, δεν πηγαίνουμε πίσω. Όταν θα γίνει το μπαμ, αυτοί θα είναι εξαφανισμένοι όλοι. Μισό λεπτό. Πηγαίνουμε μπροστά, δεν πηγαίνουμε πίσω. Αυτό είναι αρχή. Και πρέπει να την υπηρετούμε και πρέπει να προσπαθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν κάνουμε κήρυγμα, απλώς λέμε απόψε. Σε αυτή τη συζήτηση που κάναμε, κύριε Βακύπουλε, βγήκαν τρία πράγματα. Και ένα τέταρτο τελευταίο και το πιο σημαντικό. Είναι το μη κερδοσκοπικό σωματείο. Το πρώτο,
για το στρατιώτη που σκοτώθηκε από την από το στρατιωτικό καθεστώς δεν είναι ακριβές. Το δηλώσατε εσείς απόψε καταθέτοντας αυτή την εκπομπή, ότι εμείς ξέρουμε οι επίσκοποι εκείνης της περίοδου τι ακριβώς έγινε. Όπως και άλλος ευνοχίστηκε. Μπράβο. Γνωρίζετε επίσης ότι στο θέμα της μετάγγισης αναφέρατε συγκεκριμένα. Το κοριτσάκι τι έγινε που έπεσε να αυτοκτονήσει, πήρατε κανένα νέο τώρα, ζει, πέθανε? Μισό λεπτό να συνεχίσω. Βλέπετε οι εκπομπές μέχρι που φτάνουν. Να συνεχίσω, μου επιτρέπετε. Άλλο θέμα θίγεται τώρα και σας απαντώ και σε αυτό αν θέλετε. Οι πληροφορίες δεν υπάρχουν για τη συνέχεια. Εμείς λοιπόν λέμε τώρα για το θέμα της μετάγγισης αίματος και για την άρνηση. Πώς το λέτε, συνείδησης, πώς το είπατε αυτό, πώς το λέτε εσείς? Αντιρρησίες, συνείδησης. Αυτά στα γραπτά κείμενα των αρχών των μαρτύρων του Ιεχωβά δεν υπήρχαν, έτσι. Και δεν υπάρχουν. Μισό λεπτό, και μέχρι την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και στη συνέχεια, μέχρι το 1934-35. Εκεί μπαίνουν νέες αρχές, νέα θεωρήματα μέσα στα γραπτά κείμενα και τότε αρχίζει να λένε δεν υπηρετείτε, δεν δεχόμαστε μετάγγιση κλπ. Αυτές τις αρχές των μαρτύρων του Ιεχωβά, οι οποίοι τι έλκουν όλη αυτή την πίστη και τη θεωρία, από πού λένε? Από τον Χριστό, έτσι κατάλαβα καλά? Ναι. Ξαφνικά κάποιος Χριστός βρέθηκε άλλος και τους υπαγόρευσε άλλα κείμενα. Αυτό είναι κάτι που συζητάμε, είναι κάτι που δεν το δεχόμαστε εφόσον εσείς το καταθέτετε σαν σοβαρή πράξη. Προχωρώ στο τελευταίο το οποίο θίξατε απόψε, για το οικονομικό θέμα της οργάνωσης. Είπατε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι εγώ κύριε έχω αντίρρηση για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση. Όχι, εγώ δεν έχω αντίρρηση. Μισό λεπτό. Και φέρατε και μία επιστολή την οποία εγώ σας είπα ότι μπορεί να είναι πλαστή, αλλά εσείς μου αποδείξατε και προφορικά και γραπτά, γιατί αυτό υπάρχει σαν κείμενο στον πληστηριασμό, αγοράστηκε ένα κτίριο 650 εκατομμύρια και βγήκε στο έντυπο αυτό το οποίο φέρατε, στο γράμμα μάλλον, στην ανακοίνωση 2,5 δις. 2,5 δις το αγοράζω. Και με ρωτάτε ότι όλοι οπαδοί, αυτό ρωτάω εγώ, και μου λέτε όποιον οπαδό και να ρωτήσετε είναι πληροφορημένος από τις εκκλησίες μας ότι το κτίριο αυτό στήχησε 2,5 δις. Άρα λοιπόν είναι μια ανακρίβεια, ένα ψέμα τεράστιο, το οποίο υποκρύπτει, αν και εφόσον είναι όλα έτσι, μια οικονομική ατασταλία η οποία έχει σχέση και με την δικαιοσύνη της χώρας. Αν και όταν, λέω κύριε, μην με διακόπτετε, αν και όταν θελήσει να ασχοληθεί με το θέμα. Όσον αφορά τον κύριο Παπαδόπουλο, τον οποίο μνημονεύσατε σημερινό Υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης, μισό λεπτό, λέω λοιπόν ότι οπωσδήποτε θα καλύπτεται, και εσείς το ξέρετε, από κάποια νομοθετική πράξη η απαλλαγή του φορολογικού ελέγχου, έτσι, της εταιρείας. Το γνωρίζετε αυτό εσείς? Κοιτάξτε, αυτά που με λέτε εμένα, πέστε το στη μάζα την κοινωνική, ότι απαλλάσσετε αυτός ο Γολιάθ, το οικονομικός παράγοντας στην Ελλάδα, απαλλάσσετε από φορολογία και το σπίτι της χείρας βγαίνει στον πληστηριασμό γιατί δεν έχει να πληρώσει τα αντικειμενικά κριτήρια. Εμένα με το λέτε αν συμφωνώ ή όχι. Άλλο σας είπα. Εγώ δεν συμφωνώ με τίποτα από αυτά που γίνονται στο κοινωνικό σύστημα. Εγώ άλλο σας είπα. Εσείς γνωρίζετε ότι η οργάνωσή σας απαλλάσσεται του φορολογικού ελέγχου. Μάλιστα. Με νομοθετική πράξη. Το δεν ξέρω αν υπάρχουν νομοθετικές πράξεις, τα ξέρουν εντεταλμένοι. Κύριε, τους οποίους ψηφίζει κατά καιρούς η μάζα. Μισό λεπτό. Λέω λοιπόν, αυτό γνωρίζετε εσείς. Και λέτε ότι ο παδί της οργάνωσης αυτή τη στιγμή, με αυτή την επιστολή των 38 επισκόπων, ενώ δεν θέλουν να φύγουν από τις γραμμές. Αυτό έτσι αποδεικνύεται. Θέλουν να μείνουν. Αλλιώς θα βάζουν τα ονόματά τους. Θέλουν να μείνουν στην οργάνωση. Ναι. Πιστεύουν ακόμα δηλαδή. Πιστεύουν ακόμα. Ότι αυτή είναι του Θεού η οργάνωση. Πιστεύουν ακόμα. Ναι. Αλλά παρησύφρησαν, λέει, μέσα. Απλώς δεν πιστεύουν στους ηγέτες τους. Εντάξει. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε εδώ, κατά έναν τρόπο που εμείς, σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχουμε, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε. Και σύμφωνα με τη δική μου την προσωπικότητα. Και ο κύριος Βακύπουλος, ο οποίος είναι. Αυτός είμαι, τι να κάνουμε. Ένας συγκεκριμένος συμπολίτης μας. Δεν βγήκαμε από σεμινάρια διοντολογικής κομψολογίας να μάθουμε. Με τις δικές το φέρεστε. Γνήσιος, όπως είναι και όπως τον ακούσατε και τον παρακολουθήσατε, στις δηλώσεις του και στις αναφορές του. Το συμπέρασμα είναι πως αν τα πράγματα έχουν έτσι, το θέμα το οποίο θίξαμε εμείς
συνείδησης για την προσφορά των υπηρεσιών προς την πατρίδα και τον κοινωνικό σύνολο, το οποίο εκφράζεται μέσα από μία δομή πολιτιακή, η άρνηση δηλαδή του να υπηρετήσουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, είναι κάτι στο οποίο το κοινωνικό σύνολο είναι σίγουρα αντίθετο, γιατί αυτό δείχνει μια ειδική μεταχείριση, η οποία δεν μπορεί να γίνει, και το πολύ απλό, εάν όλοι κάναμε το ίδιο, τι θα γινότανε αυτή η χώρα. Απαράδεκτες θέσεις, τις οποίες βεβαίως σεβαστεί η άποψη των μαρτύρων του Ιεχωβά να πιστεύουν εκείνο που θέλουν, αλλά δεν νομίζω ότι έχουν χώρο σε αυτή την πατρίδα να μπορούν να αρνούνται την προάσπιση της εδαφικής της ακεραιότητας με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο. Μπορούν να αλλάξουν χώρα. Αυτή είναι η δική μας η άποψη. Σεβαστεί η πίστη τους, απόλυτα. Το θέμα της μετάγγισης για όσους συμπολίτες δικούς μας έχουμε την υποχρέωση να τους προασπίσουμε και πάλι τη ζωή, και αυτό μας βρίσκει αντίθετους. Για τις οικονομικές ατασταλίες τις οποίες ανέφερε ο κύριος Βακύπουλος, εμείς δεν είμαστε μέλη της οργάνωσης, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Αν τα στοιχεία αυτά είναι αληθινά, τότε το λόγο έχει το Υπουργείο Οικονομικών, διότι εδώ δεν είναι απλώς μια απαλλαγή από φορολογικούς συντελεστές, από φορολογικές υποχρεώσεις μιας οργάνωσης δια νόμου, είναι η διαμαρτυρία οπαδών της οργάνωσης, η οποία μιλά για κακοδιαχείριση. Θα μου πείτε, αυτό είναι θέμα δικαιοσύνης. Ναι, αλλά είναι και θέμα φορολογίας, γιατί αν μιλάμε για 175 δισεκατομμύρια, μιλάμε για ένα σοβαρό ποσό, όταν το Υπουργείο Οικονομικών έχει προβλήματα και για πολύ μικρότερα νούμερα από αυτό. Ευχαριστούμε τον κύριο Βακύπουλο. Να μου επιτρέψετε μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Εγώ, κύριε Χούντα, εσείς απομονώσατε επιμέρους ορισμένα θέματα. Ό,τι αφορά εμάς. Ωραία. Ό,τι μας ενδιαφέρει. Ναι, εγώ δεν στέκομαι μόνο στο οικονομικό ή στο στρατιωτικό ή στο περιήθος και μετανήσιο κτλ. Εγώ εκθέτω την δομή της οργάνωσης, τα οποία όλα είναι συνεπακόλουθα. Αυτά είναι θέματα δικά σας, ναι, και της οργάνωσης. Εγώ εκθέτω προφορικώς και γραπτού λόγου, εκθέτω ποια είναι αυτή η οργάνωση. Το ακούσαμε αυτό. Και πέραν τούτου, εκείνα είναι μοιραίος, ακολουθούν όλα αυτές οι απάτες. Αυτό το ακούσαμε. Τη σκοπιμότητα. Και το για το στρατό και για τη μετάγγιση και για το οικονομικό και για το κοινωνικό. Έτσι, δεν στέκομαι στο ένα. Εγώ εκθέτω τη διδασκαλία. Πώς οθούν δια του προσιλητισμού τους οπαδούς να εστερνιστούν χριστοειδή προσωπικότητα και μετά να γίνουν όργανα μιας απάτης διεθνώς. Σας είπα, και λοιπόν, να ισχυρίζονται ότι είναι και γνωστή θρησκεία και original χριστιανή. Εκεί έρχεται και η οργή. Και στην οργή απάνω δημιουργούνται και φανατικές εξάρξεις από άλλες θρησκείες και παραθρησκείες. Ναι, αυτό κοιτάξτε, σας είπα και πάλι. Και τότε τραχαγύρευε. Μπαίνει ο χωροφύλακας στη μέση να πει ειρήνη ημίν, και τότε ο χωροφύλακας των πραγμάτων πολλές φορές αναγκάζει το αστυνόμος του χωριού, της κοινότητας, της πόλεως να ασκήσει χρέη εισαγγελέως, χρέη παπά, εξομολογητού και χρέη και δικαστού. Και πολλές φορές ξεχνάει το γράψη του βιβλίου συμβάντων. Σύμφωνοι. Αυτά είπαμε. Ότι δεν έγινε τίποτα. Αυτά είπαμε και πάλι. Έτσι λοιπόν περνάνε στον Τούκο όλα. Κατά τα άλλα βγαίνει ο νομικός σύμβουλος, κυρία Σκυλέη. Μήπως γνωρίζετε αν έχουμε καμιά καταδικαστική απόφαση προσιλητισμού ανηλίκου? Δεν υπάρχει ούτε μία καταδικαστική απόφαση. Ο υπεύθυνος ο Δεδότσης. Και προκαλώ τον ελληνικό λαό, έτσι έλεγε, αν έχει μια καταδικαστική απόφαση προσιλητισμού ανηλίκου, αν την φέρει. Πού να την πάει? Σωρία υπάρχουν. Εγώ έχω μόνο 2-3. Ναι, εν πάση περιπτώσει, αυτό είπαμε. Έτσι η δημαγωγία στο μονόλογο. Είπαμε, λοιπόν. Αυτά εκθέτω εγώ, καταγγέλω, αλλά η πολιτεία χαρχουρ. Και όταν τη σκουντίζεις, ξύπνα. Α, τι ώρα είναι. Τελείωσε η τετραετία σου, φεύγεις τώρα εκλογές. Α, στην άλλη τετραετία θα κάνουμε. Άντε καληνύχτα, αριβεντέρτζι και οι βλάκες του κοινωνικού συνόλου δεν είναι παρά φύση σαν και εσάς. Είναι φυσικοί βλάκες και τα συλλαμβάνουν όλα, μην ανησυχείτε. Και έτσι δεν με αστυλίγετε με τα έπαια πτερόεντα και τις εμφανίσεις στα κανάλια που κάνετε. Εδώ είναι τα μπακέρα. Οι απατεώνες τι θα γίνουν που μαστίζουν την ελληνική επικράτεια. Αυτή... Ευχαριστώ και εγώ τους τηλεθεατά σας που ανέφηκαν την καθομιλούμενη γλώσσα μου του παριά, του γαβριά. Και όχι του ελίτ δεοντολόγου. Μη συγχωρείτε κύριοι, ναι, όχι τέτοια. Μισώ τους καλούς. Θέλω να κάνω παρέα μόνο με κακούς.
Αυτή είναι η δύναμη, κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές, της τηλεόρασης. Ότι μπορεί να έχουμε στο σπίτι μας, στο σαλόνι μας, στην κρεβατοκάμαρά μας, όπου και αν βρίσκεται αυτή η μαγική μικρή συσκευή, να έχουμε ένα δείγμα. Τώρα θα μας φέρετε και το ίντερνετ. Να έχουμε ένα δείγμα πολλές φορές του τι συμβαίνει γύρω μας. Να και στην κρεβατοκάμαρά μας. Να δούμε να έχουμε ένα δείγμα όπως αυτό το απόψινό και άλλα όσα περνούν από την τηλεόραση. Αυτή είναι η δόξα της και αυτό είναι το μεγαλείο της. Να μπορεί να φέρνει κοντά μας γεγονότα που συμβαίνουν στο πλαίσιο το κοινωνικό στο οποίο και εμείς υπάρχουμε, αλλά που δεν τα γνωρίζουμε. Και μάλιστα με τρόπο όπως αυτός ο απόψινός. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Παίρνετε πολίτες στην τηλεόραση και βγάζετε. Ευχαριστούμε. Και αφήστε πλέον τους περγαμηνούς και των πτυχίων και τους ελίτ, τους καλλιτέχνες. Ποιο τραγούδι Ξέρω, τώρα. Ακούστε. Ποιο να έχετε πρότυπο. Ακούστε. Έχω τον Ταλάρα. Ακούστε. Έχω τον Πιθικότσι. Πρότυπα βάλανε μαϊμούδες για να μαϊμουδήσουν και οι λαοί. Δεν αφήσανε ανεξάρτητη ελεύθερη συνείδηση και φυσική εξέλιξη εσείς, της μάζας. Εσείς δεν είστε ευχαριστημένος. Την καπελώσανε. Δεν είσαστε ευχαριστημένος που εκφράσατε. Βεβαίως είμαι ευχαριστός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, και τιμώ το πρόσωπό σας. Η εκπομπή μας τελείωσε εδώ. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.